πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φυσικό πυροκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και πρωταθλητήριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα! Ελάτε στην παρέα μας! Πάμε να κάνουμε δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπνα στεναχώρια, να περάσουμε την πάρα κάτω από τη μελαγχολία και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία κρυστάλλινη ζουμπουσάδα! Τι κάνετε, πουλάκια μου, όλα εντάξει? Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα. Σε μια τζούφια εβδομάδα, γεμάτη αργίες. Δευτέρα αργία, Τετάρτη αργία. Πολλοίς κόσμος έχει κάνει κομπολόι. Έχει πάρει δηλαδή τις μέρες. Θεωρώ η Τρίτη πρέπει να ήταν μακράν η πιο αβαβά, η πιο στο μούχτη, στο μουχαμπέτι, άδεια, συγκόλληση, να το πούμε, ξέρω εγώ, σειραφή, πώς θα το πούμε. Αλλά με τις μέρες από εδώ από εκεί, με δύο-τρεις μερούλες, δηλαδή έχει γίνει ένα ωραιότατο δεκαήμερο. Τα σχολεία κλειστά, ανοίγουν από Δευτέρα πάλι, άρα ο καιρός ευνόησε και έτσι... Όμορφα και ωραία, στην πιο ωραία χώρα του κόσμου, στην πιο ωραία πόλη του κόσμου, πέφτουν τα μικρόφωνα και κρέμονται, τσακίζονται, αδερφέ. Τι ωραία. Θα πάρω το άλλο, ρε, δεν το θέλω αυτό, θα πάρω το άλλο. Δεν πέφτει με τίποτα όμως, να ξέρετε. Τι γίνεται, φίλοι, οι υπόλοιποι παλεύουν με τα μικρόφωνα. Έχω αυτή την ερώτηση, ας πούμε. Δηλαδή αυτό το καημένο πώς κατάδεις έτσι, σαν τον Κουασιμόδο. Μικρόφωνο με καμπούρα είχα πολύ καιρό να δω, φίλε. Μια στιγμή θα το τακτοποιήσουμε. Τακ. Έτοιμοι. Ωραίος. Βλέπετε καμιά αλλαγή εσείς? Καταρχήν δεν με κάνει πιο αδύνατο αυτό το μικρόφωνο, φίλε. Δεν φαίνομαι πιο νέος. Ρουφάμε και τα λέμε. Ελάτε στην παρέα μας. Έχουμε και σήμερα να πούμε σημαντικά πράγματα. Γιατί υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή. Μην ξεχνιέστε, την Κυριακή έχουμε έναν αγώνα που είναι πάρα πολύ σημαντικός, το ξαναλέω εγώ. Επειδή ασχολούμαστε όλοι με τον τελικό. Όλοι ασχολούμαστε με τον τελικό. Χθες έγινε μία σύσκεψη φαντομάς, φάντασμα, είναι αυτό που λέμε χωρίς λόγο. Τζάμπα, οι καφέδες και τα τυροπιτάκια. Τζάμπα, πραγματικά τζάμπα. Δηλαδή, τη λιβεριά δεν φέρω να παίξω εκεί που κάνετε σύσκεψη. Το πιθανότερο είναι να παρήγγειλαν, δεν παρήγγειλαν ένα σωτήρι. Χωρίς καφέ, χωρίς σουξουμούξου, δίπλα να υπάρχει ένα ορντεύρ, ένα απεριτίβ. Που λέγανε, να ωραίες λέξεις που έχουν πεθάνει, φίλε. Τι, ρε, πήραμε ένα απεριτίβ. Που άμα πεις αυτό μου το λέει, πες μου, το απεριτίβ τι περιλαμβάνει. Μπορεί να μην ξέρει, αλλά το απεριτίβ δίνει έτσι μια άλλη φινέτσα, ρε παιδί μου, μια... Είναι elegant, είναι avant-garde, είναι κάπως. Κάπως. Είναι πλέον και αυτό το δεκαήμερο στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, θέλω να σας πω, διότι υπάρχει δεκαήμερο εκπτώσεων, ενδιάμεσων εκπτώσεων, έτσι κι αλλιώς είναι συγκλονιστικό στις τιμές του ο Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, η ηλεκτρονέτ, όμως ειδικά αυτό το διάστημα έχουμε στις τηλεοράσεις LG, ζηλευτές τηλεοράσεις LG, υπέροχες, μοναδικές, με θαυμάσια, με υπέροχη εικόνα, απολαμβάνεις, χαίρεσαι, θέλεις να είσαι εκεί και να βλέπεις τα πάντα, ρε παιδί μου. Μοσχομυρίζει ο τόπος. Βλέπεις το λιβάδι, ας πούμε, και σου έρχεται η μυρωδιά. Με τις LG της τηλεοράσης, σε τιμές Black Friday, 49 ίντσων, 4K, smart, μόνο 400 ευρώ, παιδιά. Το ξαναλέω γιατί δεν είναι λάθος ορθογραφικό. 49, δηλαδή μιλάμε για μια τυχάρα τώρα. Δηλαδή είσαι μέσα και πληρώνεις εισιτήριο μια φορά. Και μετά είσαι μόνιμα στο διαρκείας. 49 ίντσες 4K Smart μόνο 400 ευρώ. Και η 55 4K Smart 450 ευρώ. Μιλάμε για συγκλονιστικές τιμές. Συγκλονιστικές. Και 5 χρόνια εγγύηση από τον ίδιο τον κατασκευαστή, δηλαδή την LG, η οποία είναι η απόλυτη εγγύηση. 5 χρόνια, ό,τι και να συμβεί στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να αγοράσετε μια τηλεόραση LG από τη σειρά 6470 και να
Απολαύστε τα φανταστικά της χρώματα. Η οθόνη LG είναι τελείως διαφορετική. Παράλληλα είναι εξασφαλισμένη αυτή που την παίρνουν για 5 ολόκληρα χρόνια, το ξαναλέω. Τώρα είναι η στιγμή για να αγοράσεις μια τηλεόραση LG. Και αυτός, και εγώ, και εσύ θα πάρεις μια LG. Λέω εγώ τώρα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Σήμερα δίνουμε δώρο LG. Δεν είναι ο λόγος αυτός που λέμε τα καλά λόγια, γιατί τα πιστεύουμε για την LG. Λοιπόν, φορητό ηχείο Bluetooth. Εξαιρετικό. Ξέρετε τι μπορεί να βγάλει, τι ήχο μπορεί να βγάλει αυτό. Έτσι, ένα μικρό πραγματάκι, το βάζει στο κινητό και χαλάει ο κόσμος. Γλέντι κάνεις. Δεν χρειάζεται να πάρεις. Εμείς κουβαλούσαμε το διπλό μπαούλο κασετόφωνο με τις διπλές κασέτες. Ήταν μάλιστα και εγγραφή, πατούσαμε και τα δυο κουμπιά μαζί για να γράφει μία κασέτα στην άλλη. Και ήμασταν και πολύ περήφανοι που το δικό μου γυρίζει μόνη της η κασέτα η πλευρά. Αυτός που έφερε πρώτη φορά το κασετόφωνο που η κασέτα δεν χρειάζονταν να τη βγάλεις για να τη γυρίσεις, ήταν ο μάστερ της τεχνολογίας. Ήταν ο γκουρού της τεχνολογίας. Ήταν ο μπροστά από το παγωτό. Και είπα παγωτό στην ζαχροπλαστιάρα μας, τον Νικολαίδη, Καρολί και Δημητρίου 234 και 163, το νοστιμότερο παγωτό στην πόλη. Όποιος πήγε και έφαγε, ζαλίστηκε. Υπέροχα κεράσματα, εδέσματα, υπέροχα τσουρέκια, υπέροχα τα πάντα του και οι τούρτες του και τα όλα όλα. Χρόνια, Αρτοζαχροπλαστιάρα, και ψωμάρες το πρωί, φυσικά το μεσημέρι και ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρατε και ό,τι αγαπάτε. Όσο για ψάρι, Αιγαίων, εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε. Και σε λίγες μέρες θα έχουμε και τσιπούρα ελληνική σε προσφορά και στα δύο καταστήματα και στο Ωραιόκαστρο και στην Αγίου Δημητρίου απέναντι από το Διοικητήριο, τα πάντα όλα. Να θυμηθούμε λίγο τι έλεγε ο Μελισανίδης. Το βάλατε και στον τοίχο, ας το βάλουμε και ραδιοφωνικά να ακουστεί. Τι έλεγε ο Μελισανίδης, η ΑΕΚ τώρα που χαλάει τον κόσμο. Ακούστε λίγο τι έλεγε ο Μελισανίδης πριν λίγα χρόνια. Αν θελήσει ο Ιάπωνας, θα θελήσει. Ή η μέρα σήμερα πάει, πέφτουν τα μικρόφωνα αυτά, ξυλώνονται οι αυγοθήκες. Θα θελήσει. Ο τελικός είναι σχετική έννοια. Ο Λευρόπουλος. Ο τελικός. Τι σχετική έννοια, πείστε μου να σας εξηγήσω. Ναι, πώς είναι. Όταν λέω στημένο τελικό, εξήγησε μας. Γυρίζω πάλι πίσω, μας στείλανε να παίξουμε σε ένα γήπεδο αυτό ναι. Που δεν είναι η σωστή έδρα. Αυτό έγινε παραπάνω, το ηθικό μέρος που μια εκκλησία ήταν με τον νόμο. Αν ήμουνα ΑΕ και ήμουνα στην πλευρά και είχα έδρα το Παναθηναϊκό στάδιο και το αντίπαλο σωματείο μου ζήτα για να αλλάξω. Θα το κάνατε. Θα το κάνω γιατί έχω μάθει να διοικώ υπερήφανα και είμαι υπερήφανος. Τόσο εγώ, όσο έτσι. Και ο κόσμος της ΑΕΚ. Έτσι και ο κόσμος. Και να μην ξεχάσουμε και τον κόσμο της ΑΕΚ. Έτσι ακριβώς. Αυτά έλεγε πριν γίνει χάρτινος. Γιατί στο μεταξύ μεσολάβησαν και πραγματάκια πέρυσι. Το κλέβησα πρώτα. Αυτό που κατηγορούσε αυτό είναι με σιγά τώρα. Μην σκιαχτείς να πας και να πεις όχι. Τότε έπαιζε ο Βάζελος στο Ολυμπιακό στάδιο που το λέει Παναθηναϊκό. Άλλο είναι το Παναθηναϊκό στάδιο. Το Παναθηναϊκό στάδιο, υπάρχει Παναθηναϊκό στάδιο. Δεν είναι στο Καλή Μάρμαρο εκείνο. Αυτό δεν είναι το Παναθηναϊκό στάδιο. Εκεί παίζαν μπαλά, δεν παίζαν. Τέλος πάντων, στο Ολυμπιακό, στην Καλογρέζα, στο ΆΚΑ που λέμε, έπαιζε τότε ο Βάζελος. Και τον βάλαν τον Μελισανίδη που ήταν τότε στην ΑΕΚ να πάει να παίξει την έδρα του Βάζελου. Και έλεγε αυτά. Εμείς, όχι, εγώ, καλά, περήφανοι. Μα μπράβο, τώρα. Ένα δεν έβρεθε να το βάλει. Να πει ρε παιδιά, τα ξέχασα αυτά. Τζάμπα οι καφέδες. Τζάμπα οι καφέδες. Εμείς όμως, τι λέμε, τι λέμε όμως εμείς. Το νου σας έτσι. Εμάλια. Κυριακή νίκη το στο Γιάννενα. Σας καλά, εμάλια. Μετά θα δούμε τι. Μετά θα δούμε τι ρε παιδί μου. Προς το παρόν, Κυριακή νίκη στο Γιάννενα. Γιατί θα γίνει, βέβαια, ζούμε σε μια καταπληκτική χώρα που δεν σε αφήνει ποτέ να πλήξεις. Διότι ούτε στην Ουαγκαντούγκου, ούτε στα νησιά Παπούα, η γιαγιά ανάλογα, ούτε στις πιο, όχι τριτοκοσμικές, τεταρτοκοσμικές χώρες. Δεν υπάρχει αυτό. Το Σάββατο να γίνεται ο τελικός κυπέλου, το γνωρίζουν όλοι ένα χρόνο πριν. Δεν είναι ότι ξαφνικά, ας πούμε, προέκυψε ότι θα γίνει ένας τελικός. Το γνωρίζουν από την αρχή της χρονιάς. Το Σάββατο θα γίνει ο τελικός, Δευτέρα σύσκεψη, για να δούμε αν θα γίνει με κόσμο ή όχι. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τα παιδιά που συνέταξαν την ανακοίνωση των συνδέσμων, που λένε άμα δεν μπορείτε μην το κάνετε ρε παιδιά. Άμα δεν μπορείτε
Μην το κάνετε, δηλαδή πραγματικά. Μην το κάνετε. Είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, εφόσον λέτε ότι αν μπορεί να γίνουν επεισόδια, καταργήστε τους δρόμους. Μπορεί να τρακάρει κανένας. Καταργήστε το φαγητό. Μπορεί κάποιος να του κάτσει το λαιμό. Καταργήστε το νερό. Μπορεί κάποιος να πνιγεί. Πνίγομαι. Καταργήστε το όλα. Καταργήστε την ερωτική πράξη. Μπορεί κάποιος να κολλήσει κάτι. Βεβαίως. Καταργήστε τα όλα. Πονάει πόδι, κόβει πόδι. Υπέροχα. Υπέροχα. Κλαυσίγελος είναι μια ωραία λέξη. Υπέροχη. Μαγευτική. Ελληνικότατη, κλαυσίγερος. Δηλαδή, και κλαις με αυτούς που μαζευτήκανε χθες και θέλουν, πρόσεξε, και κλεισμένον και να πάμε στην έδρα του. Αλήθεια, ρε παιδιά. Να πω άλλη μια ογδοντήλα που μου ήρθε τώρα. Μπριτς! Λέγαμε και δείχναμε και τον αγκώνα. Μπριτς! Γιατί, όχι, ναι. Να έρθείτε εσείς. Και το, ναι, βέβαια. Ναι, να έρθείτε εσείς. Και αν δεν θέλετε στην Τούμπα, γιατί σας πιάνει ένα στην Τούμπα, σας πιάνει μια δύσπηδια, ένας πανικός, ένα βέρτιγο, αυτό την νόσο των πιλότων, μπορούμε να πάμε στην υπέροχη ακριτική Ξάνθη. Βεβαίως, η Ξάνθη έχει εξαιρετικό χορδοτάπητα, η Ξάνθη. Υπέροχα. Θα βγουν και τη βόλτα στην παλιά πόλη οι ποδοσφαιριστές, οι διαιτητές, όμορφοι, δεν θα τους πειράξει κανένας. Δεν θα εκδράμει κανένας, δεν θα πάει στο γήπεδο, αφού θα το κάνετε και κλεισμένο των θυρών. Έτσι, Ξάνθη, υπέροχο γήπεδο. Πληρεί τις προϋποθέσεις. Όσο για τη φούμα παραμυθατζού, ότι. Παιδιά, είναι το ΒΑΡ. Τώρα σας έπιασε το ζόρι. Τώρα ξαφνικά το ΒΑΡ. 3 χρόνια παρακαλάμε, παιδιά, είναι το ΒΑΡ. Λυπούμεθα. Δηλαδή, περιμένεις 3 χρόνια στην είσοδο να μπεις κάπου σε ένα μαγαζί. 3 χρόνια, ρε παιδί μου, κάπου να διοριστείς. Και όταν έρθει η ώρα, σκίσει την πόρτα, παιδιά, το καταργούμε. Δεν θα. Αυτή τη φορά όχι. Μια άλλη φορά. Πολιορκείς 1-3 χρόνια και όταν χωρίζει, σου λέει ότι αποφάσισα να το γυρίσω. Θα. Έχω ανακαλύψει έναν άλλον εαυτό. Αγαπάω τη Σούζαν. Λέω, ρε παιδί μου, είναι πιο σοβαρά αυτά που λένε αυτοί, όχι. Άρα για εγώ και τι να μην πω. Μαλαμπίπι, θα πω κι εγώ δικές μου. Θέλω να σας πω ότι ειδικά αυτό με το ΒΑΡ τους ξεσκεπάζει τα πρόσωπα για μία ακόμα φορά, διότι το ΒΑΡ είναι μία νταλίκα. Δηλαδή δεν μπορεί η νταλίκα να κάνει, ας πούμε, τη διαδρομή Αθήνα-Πάτρα, Αθήνα-Ξάνθη. Τι, πολλά διόδια θα είναι το επόμενο που θα ακούσουμε, πού να βγαίνει το Ρονταλικέρης και να πώς θα κάνει οπισθογωνία και ζητάτε νησιά που Σαντορίνη πού να παρκάρει. Έγινε, άσε Σαντορίνη, άμα δεν βολεύεστε. Πάμε στη Βουρβουρού να το κάνουμε. Και έχω και έτοιμο, έτσι όπως έχει ωραίες αμμουδιές, και έχω και έτοιμο και ο σλόγκαν. Τι άμμο φούτμπολ. Έτσι, ορίστε. Τι άμμο ποδόσφαιρο. Ρε παλιοχαρακτήρες, ρε σκερβελέδες, δεν τρέπεστε καθόλου. Που το επόμενο αφήγημα είναι το ΒΑΡ, παιδιά, δεν μπορεί. Το. Ο Άκα, γιατί σου. Ρε μια ταλίκα είναι, ρε, κοροδεύει τον κόσμο. Γιατί δεν βγαίνετε να το πείτε. Γιατί ρε κανάγες, ρε παλιοχαρακτήρες. Το ξέρετε, όποιος βλέπει Bundesliga. Λέει, ή παίζει Bayern, ξέρω εγώ, Dortmund. Και λέει ο εκφωνητής, α, εδώ έχουμε φάση, λέει, που πάμε, λέει, στην Κολονία για να δούμε, λέει, τι θα πει το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ είναι στην Κολονία. Συγκεκριμένο μέρος. Έτσι είναι στημένο εκεί το ΒΑΡ. Και τα παιχνίδια μπορεί να γίνονται και 1500 χιλιόμετρα μακριά από την Κολονία. Πέσει, ξέρω, ξαναλέω, Μπάγκερ Φράιμπουργκ, ρε παιδί μου, κάτω στο Μέλλον Αδρυμό, στο Μαύρο Δάσος. Και λέει, πάμε στην Κολονία να δούμε τι λέει η Κολονία. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα. Και εδώ δεν λέει κανένα ότι είναι μια νταλίκα το ΒΑΡ. Θα το κάνουμε, λέει, τώρα, λέει, στο μάτς Παναθηναϊκού Πανετολικού, πειραματικά και θα δούμε αν. Θα δούμε αν. Και έτσι φτάνουμε. Δευτέρα, χωρίς κανένα άγχος. Δευτέρα σύσκεψη πάλι για να έρθει ο Μουσάτος. Δευτέρα για να δούμε τι θα γίνει το Σάββατο ο τελικός. Δηλαδή, αν πούλω, τι γίνεται με κόσμο. Πότε θα προλάβουν όλα τα υπόλοιπα. Τι γίνεται. Κλαυσίγελος, φίλε. Να κλαις και να γελάς μαζί. Ταυτοχρόνως. Ταυτοχρόνως. Ανοίξαμε την πλυμπλικερή μας. Γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε εκεί τα μηνυματάκια σας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για μπλουζάκι ζούμου σου. Θα δώσουμε και σήμερα άλλα 3 υπέροχα μπλουζάκια, μαύρα με λευκά γράμματα. Φανταστικά έκανε ο Δημήτρης από τη Λαδόκολα για μία ακόμα φορά. Ο άνθρωπος έβαλε το χέρι στη τσέπη και τύπωσε
να πούμε καμιά χιλιάδα μπλουζάκια και τον ευχαριστούμε χωρίς να είναι υποχρεωμένος. Χωρίς να είναι υποχρεωμένος. Και τα δίνουμε στον Κοσμάκη. Έτσι, γουστάρουμε. Και τα παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό, είπαμε, έχουμε ειδική κούτα, την τηρώ την υπόσχεσή μου και όταν έρχεστε παιδιά από έξω, δεν χρειάζεται ούτε κλήρωση ούτε τίποτα, έτσι. Και όσο ακόμα έχουμε. Έχει φύγει βέβαια μια μεγάλη μάζα από μπλουζάκια, αλλά ακόμα υπάρχουν. Και έτσι εμείς ετοιμαζόμαστε για το μάτς την Κυριακή. Μόνο νίκη. Τους πιπιλίζει ο Αλεπουδέσκου. Look, it's very important for us. We have huge quality and determination. And we have to be totally focused on this game. Σας μεταφέρω αυτολεξί τώρα ό,τι έχει πει, έτσι. Δηλαδή, άμα βάλουμε να παίξει με μικρόφωνο μέσα από εδώ, αποκλείεται να είναι. Εγώ τα λέω όπως ακριβώς είναι. Σας τα λέω, δηλαδή, ξεκάθαρα σας το λέω. Huge quality. Think of this game. First the game against Pas Gianina. And then the final. Αυτό τους λέει και αυτό πρέπει να κάνουν. Μέσα σε όλα μας προσφέρει μαγικές στιγμές και ο άλλος αγαπημένος, ο Γαύρος, σε Γαυροσάιτ, περήφανοι για την κερκίδα τους, βάζει μια φωτογραφία με ένα πύρνο στεφάνι εκεί, αυτά και τα από κάτω, Ολυμπιακάρα μου, αυτά, θρύλε μόνο εσύ και τέτοια, και έχει βάλει εικόνα από την Τούμπα, τον Ντουγάνι. Το ότι κοιμάστε και ξυπνάτε με το δικό μας καημό, αυτό το ξέρουμε. Αλλά το ότι έχετε πέσει σε τέτοιο πανικό που βάζετε και λάθος φωτογραφίες, τι να πω, περαστικά. Αλλά είναι έτσι ένα πολύ ωραίο ντεσού που το χάρηκα. Χθες ήθελα να το πω και το ξέχασα. Αυτό γίνει πρόχθες. Σωτήρη. Κανονικά βάζετε φωτογραφία, άρα και κάπου στη φωτογραφία κάτω υπάρχει ένα πανό που λέει ΠΑΟΚ. Ρε τι γίνεται, ρε. Γλέντι παντού. Δεν πέφτει με τίποτα. Μέχρι και το μικρόφωνο έπεσε σήμερα. Τσακίστηκε η βίδα. Πω, φίλε, τι γλώσσα βαγιά. Πρωί-πρωί, φίλε, πιάνω το χέρι στην πόρτα. Με το που βγαίνει, γκράγκ, πόνος και τα λοιπά. Θα είναι η μούτζα, φίλε, με τέσσερα δάχτυλα. Δεν πειράζει. Άμα πάει στραβά μια μέρα, αλλά δεν μασάμε τίποτα. Προχωράμε. Μέγα θέμα, φυσικά, η παρουσία και η αγωνιστική παράσταση που έδωσε ο Λιονέλ Μέση. Αυτός είναι ο κορυφαίος, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εκτιμούμε τη μαγιά του Κριστιάνο Ρονάλντο, το ότι έφυγε και πήγε και σε άλλες ομάδες και σε άλλες χώρες και διέπρεψε. Αλλά αυτός, όπως έχω πει και άλλες φορές, εγώ δεν το παίζω ειδήμονας. Αυτό που σκέφτομαι, αυτό λέω. Ο ένας σκύλιασε στη δουλειά και είναι προϊόν τρομερής δουλειάς μέσα στα γυμναστήρια. Και μιλάω για τον άλλο που είναι χτιστός στα 34 του και έχει σώμα 22χρονο. Και ο άλλος τον πρίκησε ο Θεός, έβγαλε ένα μόνο εκείνη τη μέρα, δεν έβγαλε ας πούμε χίλιους ανθρώπους, πώς βγάζει τη μέρα. Είπε θα βγάλω έναν Μερακλή, Καραμπουζουκλή, έναν ποδοσφαιρικό γκαβλιάρι, να την ακουμπάει, να την θοπεύει, να μην την κλωτσάει την μπάλα να φεύγει από τα πόδια του. Να την κάνει ό,τι θέλει. Το φάουλ όσοι το ξαναείδατε. Έτσι. Είναι μια, πραγματικά μια μαγική στιγμή, διότι είναι πολύ μακριά. Βάζει πάρα πολλά φάλτσα, πρέπει η μπάλα να κάνει την καμπύλη, φεύγει και πάει εκεί που το κάνουν οι αράχνες. Και είναι τόσο ωραίο μέσω το ραδιόφωνο. Είναι τόσο μαγικός αυτός ο ρόλος του ραδιοφωνατζή όταν πρέπει να περιγράψει. Μια μικρή σειραφή, ακούστε, γιατί είναι πολλά τα λεπτά, αλλά ακούστε λίγο πώς περιγράφουν Πορτογάλοι. Τελειώνει, έτσι. Να μην πω άλλη λέξη. Pero esto que es, no me lo puedo creer. Τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Τι φάλτσα. Τι περφεκτία, τι τελειότητα. Αυτός είναι ο κορυφαίος.
cuento al mundo yo lo que acabas de dibujar con ese compás que tienes por pierna izquierda. La falta era lejana, la falta era muy lejana, pero le pegó Messi con potencia, con precisión, con colocación a escuadra. Es que no es una falta, es que este lanzamiento es la parábola de Dios. Tralazos, Pulai. Marcó el argentino. Oye. Que vuelve a poner el Camp Nou patas arriba. Όσα καταλαβαίνω, σου μεταφράζω, δεν ξέρω ισπανικά, από άλλες γλώσσες. Primer gol en el primer equipo del Barça. Messi es leyenda. Messi es leyenda. Es eterno. Ο θρύλος, hemos cantado ya. Ο αιώνιος. 600 goles del 10. Con la tabarra. Ένα γκολ που το γράφει ιστορία. Esta que vuelve a elevar al cielo Messi. Que pone al Barça. Έτσι όπως τα λέει από μέσα, είναι έτοιμος να ακούσω. Hasta la fortuna está con Messi. Sigue el balón centrado. Είναι σε φορτούνα, λέει η άλλη. La caza Firmino. Πνίγονται. Vamos a cerrar el gol. Nos dejáis cerrar este maravilloso gol, Reds. Nos dejáis cerrar el gol de Messi. Cuelga el balón el Liverpool. El remate fuera. Είναι παιδιά ραδιοφωνατζίδες. Δεν έχω βάλει τηλεοπτικούς. Vuelve el disfrute. Vuelve el gozo. Μπήκα χθες και βρά radio commentator. 14 años después del primero. Sigue siendo leyenda. Sigue alimentando su historia. Εσύ γράφεις τη σύγχρονη ιστορία. A las Εσύ puertas de la linda y deseada con este Barça 3 Liverpool 0 que nos acerca. Εντάξει. Que nos permite seguir alimentando el sueño culé del triplete de tripletes. Un aplauso para Flaky, es enorme, qué retransmisión histórica. Va a del gol 600 de Messi, el 3-0. Es la historia. Portugalos. La cafeta. Cufeta le mirazi. Εδώ δυσκολεύουν περισσότερο στο πρωτοκόλλο. Μπριγκάδο! Λιονέλ Μέση! Ποιο δυσκύλιος αυτός. Pelota quieta. A ver si el argentino lo regala. Ojo, ojo. Otro. Ακου, ακου. Le va a pegar Lío al Barca. Golazo. Gracias, Lío. Gracias, Lío. Gracias, Lío. Taque, taque. Gol, gol, golazo. Gol, gol, golazo. Gol. Ακου. Δίτης. Μάρσα, αγόρι μου, δώσε, βγάλε τον εαυτό σου. Τι έχουμε να ζήσουμε του χρόνου στο Champions League, να ξέρετε. Τελεία! Lo inmenso de un jugador con el número 10, con la pelota quieta. Qué poesía, qué curva, impotente. Τους παστέλος, λέει. Para un hombre gigante a la hora de la bola seca. Ο γίγαντας στην Αργεντινή. Messi nos regala el tercero de la noche europea. Κολομπιάνα, η Κολομπιάνα ασχολείται με τη γυναίκα του Πικέ, Κολομπιανή, Σακύρα. Ακού, τελειώνει, δεν μπορώ να πω την άλλη λέξη που αρχίζει η εποχή. Άλλος, πάμε παρακάτω. Δεν θα προλάβω όλους, αλλά... Es un festejo, es una dicha, es todo un carnaval. Este carnaval ya leí algo. Esto dijo. Messi el número uno del mundo. Número uno del mundo. O ena número ena στον κόσμο. Και Camilo Parda le puede a estos hijos. Hermoso gol que nos ha regalado el número uno del país. Descuenta, no puede sala. Δεν συζητάω καθόλου, λέει. Δεν κάνω, λέει, καμία κουβέντα. Ο νούμερο ένα. Se llama Barcelona. Y este, el territorio español. Para aplaudir. Πάμε και στο τελευταίο. Messi. Golazo. Gol. Φραγκαντώνης, λέει. Τους είπε ότι είναι σε Φαβίνιο, no sé. Está lejos del arco, Pero es Leo Messi. Atención porque se marca. Sí, pero ότι τους έκανε τον γκολ ο Μπιάννα. Messi por el eje central. Messi. Gol. Ha visto. Αυτόν με αυτόν θα πάρει στο διάλειμμα. Ακού. Πώ τι κάνει αυτός. Το παγώνει. Γαργάρα. Πρώτη φορά. Συνάδελφοι, ευχαριστούμε. Είναι
Μαγεία το ραδιόφωνο. Μαγεία. Ευχαριστώ το Θεό που με έφερε σε αυτό το μονοπάτι. Τον ευχαριστώ. Ευλογία μεγάλη. Όποιος δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Αυτοί τώρα είναι επαγγελματίες, έτσι. Αυτοί κανονικά έφυγαν από το σπίτι, χαιρέτησαν τη γυναίκα τους, φίλησαν τα παιδιά τους και πήγαν, να πάνε, πήγαν στη δουλειά τους. Να περιγράψουν έναν αγώνα. Τους ακούτε? Ε, ο άλλος. Φίλε, δεν έχω ξανακούσει το σύστημα παγώνει. Έχω ακούσει τενόρους, κορώνες, ατελείωτες, με πνευμόνι δίτη από το απέραντο γαλάζιο, γατάκι. Αλλά γαργάρα, φίλε, γαργάρα, τους έκανε γαργάρα. Με αυτά θα πάμε στο διάλειμμα, θέλω να σας πω. Εμείς το νου μας. Ο μάνατζερ του Βαρέλα είπε ότι θα ασχοληθούμε μετά τις 12. Οκ. Εντάξει, εκτιμούμε πάρα πολύ το ότι και ο Βαρέλα και ο Σάκοφ τα δίνουν όλα, όχι μόνο αγωνιστικά, με όλη τους την ύπαρξη, με όλο τους το είναι, με κάθε ικμάδα της δύναμής τους βρίσκονται πραγματικά ταγμένοι στο σκοπό της ομάδας και αφοσιωμένοι. Απλά να πω έτσι, ηρίστο εν παρόδο, ο Πρίγιοβιτς ούτε κύπελο εκεί που πήγε, στο ποδοσφαιρικό νεκροταφείο, δίνει μάχη για την κατηγορία. Αν βλέπατε από κοντά τη φάτσα του πάνω στο πούλμαν των πανηγυρισμών, θα καταλαβαίνατε πάρα πολλά. Ήταν όλοι οι τρισευτυχισμένοι, οι πλημμυρισμένοι από χαρά και ήταν και ο Ψωριάρης. Χώρια. Δηλαδή, ναι, μεν χαίρομαι, ναι, και παιδιά, εγώ που έχω βάλει το ζαγκόλ, ναι, αλλά μόλις τελειώσει αυτό, κατεβαίνοντας από το πούλμαν, θα μετατραπεί το πούλμαν σε κολοκύθα και θα φεύγοντας θα μου βγει και το παπούτσι. Και θα ψάχνουν να βρουν και η κοτσίδα, θα βγάλω την κοτσίδα και θα μεταμορφωθώ. Θα είμαι μία σταχτοπούτα που θα το έχω ζήσει αυτό για ένα βράδυ και θα μεταμορφωθώ πάλι σε έναν εργάτη του χρήματος κάπου σε μια αραβική χώρα. Που τα σεντόνια δεν ξέρουν αν πρέπει να τα βάλουν τραπεζομάντιλα, να τα φορέσουν ή να σκεπαστούν το βράδυ που κάνει κρύο. Με αυτό θα πάμε, με αυτό το σχόλιο το αμυγός ποδοσφαιρικό, θα πάμε σε διάλειμμα. Να υπενθυμίσω, Δημητριάδης Construction 323-003, κορυφαίος εδόμηση, ανακαίνιση, διακόσμηση σε μετατροπή του χώρου σε Airbnb. Μοναδικό στο είδος του και εδώ και στην Αθήνα. Και φυσικά μην ξεχνάτε γυαλί ηλίου, οράσεως, φακό επαφής, Optic Stores Μανολόπουλος στην Νεάπολη. Τρεις γενιές οπτικά δίπλα στον Αγιώργη. Κορυφαίος εδώ και πολλά χρόνια. Μπαίνετε, μπουκάρετε, λέτε ζουμουσού και σας εξυπηρετεί και αυτός και η Ντόρη, όσο τίποτα άλλο γουστάρουν που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν είναι διεκπαιρέως, είναι λατρεία, είναι καψούρα με το γυαλί. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Δώσε, άνοιξε! Αφιερωμένο σε χάρτινους και λοιπούς φίλους που μπορούμε να τους δώσουμε καλαμάκι μπουρί σόμπας για να πιούν το ξύδι, αν χαλιούνται, να το λέτε. Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών, πρωταθλητής Ελλάδος, πανάξιος, πεντακάθαρος, κακαλάτος, αρχηγάτος, ο πιο αρχηγάτος. Λένε ένα ζευγαρά, φίλε. Και να τη δεις κιόλας. Ας τόσο την λαϊρεκό, αργή, και είναι νέο κορίτσι, είναι, φίλε. Απλά του Ρατζίδης. Ό,τι πιάσει του Ρατζίδης, φίλε, ό,τι ακουμπήσει, ό,τι γράψει. Πάμε στις 5 γραμμές τώρα, αμέσως. Να υπενθυμίσω, Ελλάσσο το Σέρβις 47-43-12. Κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Με την εγγύηση της Ελλάς Σέρβις, φανοποιία, βαφία, τα πάντα πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Ξαναλέω, 47-43-12 και συνεργασία με όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Γιώργο! Πού είσαι, Γιώργο! Χρόνια πολλά, Γιώργο, για την γιορτή σου! Σε λατρεύω, να ξέρεις, για το... Και εγώ σας λατρεύω. Να ξέρεις. Για όλη την παρέα, για τις ευχές που μου δώσανε, με πήρανε τηλέφωνο ο Παύλος ο Στυρβανίσιος, ο Πλαράκη, μου τα είπε όλα, να είναι καλά, Παναγιώτης. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Ο Κώστας ο Πληκτήριος. Όλη η οικογένεια, όπως σε παίρνουν τα ξαδέρφια και τα νύψια και οι συγκινήσεις και τα βαφτιστήρια, έτσι σε πήρε και η ραδιοφωνική σου μουσοπαρέα. Αλλά έκανες ένα λάθος στο γράμμα, ναι, που είπες αρχή... Αρχηγάτος. Ναι. Ναι. Θα προτιμούσα, αλλά θα σε κόβαμε. Το Δέλτα. Δέλτα. Μα αφού όλοι το Δέλτα σκέφτεστε, γιατί να το πω κιόλας. Για να βάω τη μινισούμπα. Και βάζω και αρχηγάτος, επειδή είχε έναν αρχηγό μπροστά, ένα πόντιο Έλληνα πεισματάρι. Έχει έναν αρχηγό Πορτογάλο Έλληνα και αυτόν
που είναι, τα κουβαλάει και τα σέρνει και ανοίγει αυλάκι, τον καλούν στην Αγκρότικα στο τμήμα με τα λέτρια. Τις καλύτερες μας ευχές. Ναι. Σήμερα χειρουργείται το παλικάρι μας. Όλα να πάνε καλά, να γυρίσει σιδερένιος και να συνεχίσει και να τελειώσει την καριέρα του σε αυτή τη μεγάλη ομάδα που λέγεται ΠΑΟ. Έτσι. Τέλεια τα είπες. Και άλλους άλλους να λένε. Το παιχνίδι της Κυριακής θέλει μεγάλη προσοχή. Πάμε δεν το αίτητο. Δεν έχω πίσω το Σιδηρόπουλο καθόλου. Μετά από τόσο καιρό μας βάζω σε ένα παιχνίδι τον κύριο Σιδηρόπουλο. Και ενώ πιο μπροστά δεν τον είχαν βάλει. Ναι. Απορώ γιατί τον βάλαν στο τελευταίο παιχνίδι αυτό. Το νου μας εμείς. Αν εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει. Έτσι. Ακριβώς. Δεν, το πρωτάθλημα έγραψε και δεν ξεγράφει. Έτσι, γράφτηκαν οι παίκτες αυτοί, γράφτηκαν στην ιστορία και ο προπονητής. Τέλος, αυτό δεν αλλάζει. Όμως, αν βάλουμε και το αίτη τον μπροστά. Ναι. Καλά θα κάνει να μάθει να λέει πρώτα μαμά και μετά να βγάζει τις αποφάσεις αυτές και κλεισμένων των θυρών και τα λοιπά. Γεια σου Γιώργο! Τι ωραία. Βλέπεις πως μπορείς φίλε τον άλλο να τον κάνεις δαντέλα χωρίς να βρίσεις. Πολλές φορές λέω μη βρίζεις, δεν χρειάζεται να βρίσεις. Πρώτα να μάθει να λέει μαμά. Μαμά κακά. Μαμά! Νάνι! Μαμά! Μαμ! Καλημέρα σας, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με περνάτε για τρελό. Καλημέρα! Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον τρίτο, γιατί ο δεύτερος έπεσε, αυτοκλαδεύτηκε. Καλημέρα σας, αυτοπυρπολήθηκε. Ναι. Σε εσάς μιλάμε! Στον τρίτο πάμε στον τέταρτο! Καλημέρα σας! Καλημέρα σας, Αλτός Μουσάκια. Φοβούμαι ένα καταπληκτικό τάκλινγκ με δύο σκαριές στις γάμπες των άλλων. Έχεις κάνει... Ο δεύτερος πρέπει να ήταν ο Ντόναλντ, δεν ξέρω, το έκανες. Εγώ το έκανα. Και στην ΑΕΚ 2014. Με τη μακρόχρονη πενταετή. Ιστορία. Και γεμάτη δάφνες. Έτσι. Και δεν εννοώ την Μπόκοτα. Ιστορία της. Ούτε τη Δάφνη, ούτε τη Δάφνη. Μοιάστηκε η υπόθεση 20 τύραντα, μην ξεχνιόμαστε. Τζιλό, 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 το φάγες και εσύ το ξυλό, τζιλό. Του βάζουνε τώρα βαρ. Λες το βαρ να δείξει ποιο τον έδιραν. Μπορεί. Από το βαράτε δεν βγαίνει το βαρ. Δεν είναι η ηρωνία που είναι ο Τζίλος ο πρώτος που θα του βάλουν το βαρ. Η ηρωνική, μπορεί να το κάνουν και πείτε επειδή το λένε έτσι. Το Τζίλος το ξύλο θα ταιριάζει. Λοιπόν, το βαρ, το βαρ έξανε, ναι. Για τον Μπας Γιάννενα, έβαλα στον τοίχο προχτές. Ναι. Για τον Γερανό, δεν ξέρω αν το είδες, τον Τούρκο φύλαθο που είναι τιμωρημένος και έχει νικιάσει Γερανό. Και... Το είδα φίλε, το τσακάλι. Από νίκησε Γερανό για να δει την ομάδα του. Ναι. Βέβαια εμείς όταν κάναμε κερκίδα στο Σούβου Ταράτσας και επειδή έχει γίνει και στην Τούμπα με Γερανό από Οξάκη, είμαστε πρωτοπόροι και σε αυτό έτσι. Πόσοι Γερανούς να έχει και σε Γιάννενα. Πόσοι να έχει. Ερώτηση κάνω. Ναι. Λοιπόν, δεύτερον, εκεί στο Μητροολυμπιακό στη τέτοια ήταν Πατριαρχείο, σου είπα Πατριαρχείο. Το Πανό. Το Πανό Πατριαρχείο, ναι. Το ΣΑΕ το Γάβρικο δεν θυμάμαι. Δεν το, όχι, δεν ξέρω. Οπτασία, λοιπόν, κάτι τέτοιο. Όσο για τη σύσκεψη, ναι. Μια αφιέρωση σε μια ταινία, έχεις δει τον Άρχοντα Δαχτυλιδιών. Πρέπει να το έχεις δει, φαντάζομαι. Δεν είμαι πολύ φαν, να σου πω την αλήθεια, με τα δαχτυλίδια. Τέλος πάντων, έχει μια σύσκεψη που κάνουν κάτι δέντρα. Ναι. Τα δέντρα κάνουν για σύσκεψη. Ναι, για να βρουν τον κορμό για την εντεκάδα. Είναι η κλαδική τους. Για το άρθρο πώς το θέλω με εκεί πέρα. Και τέλος πάντων, αφού μου λένε κανένα δύο ώρο, λέει, τους λένε οι άλλοι, τα είπατε στη γλώσσα των δέντρων. Λέει, να, λέει, μιλούσαμε, λέει, και είπαμε, λέει, πώς σας λένε. Καλά, λέει, δύο ώρες λέτε το όνομά μας. Ναι, είναι πολύ αργή, λέει, η γλώσσα μας. Και ένα τραγούδι που ταιριάζει στη σύσκεψη. Στα δέντρα. Είναι εκείνο που λέει. Ναι. Όχι. Στην τέτοια. Ναι, ναι, στην τέτοια. Αυτό λέω, τα δέντρα. Εδώ, σε εμάς. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Το Σάββατο μπορείς. Όχι, όχι, την Κυριακή μπορείς. Όχι. Μπορώ, λέει. Ναι, αλλά δεν μπορώ εγώ. Χλάτς, 0-1. Και ένα πρώτο τελευταίο για να πω και ένα τακ, τακ, τακ. Λοιπόν, άκουσα και ένα αστείο επιχείρημα χτες. Ναι. Από ένα συμπολίτη που έλεγε ότι αφού λέει θέλετε το ΒΑΡ και είστε τσιξυγίανση, λέει γιατί θέλετε στο ΆΚΑ. Μπα, γιατί το ΒΑΡ είναι τι, είναι τσιμεντωμένο, είναι, δεν μπαίνει σε ταλίκα. Τρία χρόνια φωνάζουμε. Συγγνώμη, και να μπαίνει. Δηλαδή,
άμα δεν το θέλω, θέλω στο γήπεδό μου, γιατί έντοξα μια στο γήπεδό της Κοινίας στο ιδιαίτερο που έχουμε τους ίδιους. Είναι τρίτη, έτσι. Ακριβώς. Ας γίνει στην Τούμπα, με ΒΑΡ. Είτε, δεν μπορεί να μπει το ΒΑΡ στην Τούμπα. Το θέλουμε το ΒΑΡ, λοιπόν, αλλά όχι στο ΟΑΚΑ. Το άδειο ΟΑΚΑ. Και ένα νεκροτάκι. Ρίχτο. Είναι αν και όλα τύπος... αυτά που είπες, γελάσαμε απόλυτα με αυτούς. Λοιπόν, είναι ένας τύπος δεν μπορεί να πει πολλαφωνιέντα, μόνο το Α. Ναι. Δηλαδή μιλάει και αν δεν πει καλημέρα, λέει καλαμάρα. Έχει θέμα, έχει πάει σε όλους τους γιατρούς του κόσμου, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και είναι ένας ο οποίος έχει ένα παρεμφερές πρόβλημα και βρήκε λύση. Λέει αυτός ο γιατρός εκεί, λέει είναι... Είπατε, δεν... Είναι κορυφαίος. Κορυφή. Λέει θα πάω. Πάει εκεί πέρα, λέει γατρέα καλαμάρα. Λέει κατάλαβα, λέει καθίστε. Λέει ξάρατα, λέει ξέρω κάτι, λέει περίμενε. Λοιπόν, θα κάνω μια νέα τέτοια που έχω τεχνική. Θα λέμε, λέει λέξη σιγά σιγά να μπει στο πλήμα. Για να μπορέσει να ξεφύγεις, ναι. Ναι, πες λέει μια απλή λέξη, πες λέει ένα. Ναι. Άννα. Πες λέει ένα. Άννα, λέει ξαφνικά αυτός. Ένα. Λέει αυτός και τα χάνει. Λέει, αμάλλη, το είπα, λέει, τι έγινε τώρα, ξέρω εγώ. Λέει, πολύ καλά πάμε. Λέει, λάτε αύριο, λέει, να συνεχίσουμε. Επειδή τον αγρίεψε, επειδή τον αγρίεψε. Ναι, ξαφνικά. Ναι. Λέει, πες λέει, πες λέει κίτρινο. Κάτρανα. Πες λέει κίτρινο. Κάτρανα. Πες κίτρινο, λέει αυτός. Κίτρινο, λέει αυτός. Αμά, λέει, το είπα. Λέει, έλα, λέει, αύριο συνεχίσουμε, λέει, λεξούλες. Πάει άλλη μέρα, θα συνεχίσουμε. Λέει, θα μας πεις, λέει, φρούτο. Φράτα. Πες λέει, φρούτο. Φράτα, πες, φρούτο. Φρούτο, φρούτο. Αμά. Πολύ ωραία, λέει. Αύριο, θα κάνουμε, λέει, προτάσεις. Με ό,τι έχουμε μάθει, τη σειραφή, ναι. Ναι, θα πάθουμε, λέει, τις λεξούλες λέει που μάθαμε. Πες ένα κίτρινο φρούτο. Α, φρούτο. Α, να κάταρνα φράτα. Πες ένα κίτρινο φρούτο. Α, να κάταρνα φράτα. Ένα κίτρινο φρούτο. Μπανάνα. Γεια. Καλημέρα. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Το ξέρω από την αρχή και γελάω πριν το πει. Πες ένα κίτρινο. Μπανάνα. Μήπως βρίσκεται καμιά φράτζα άκαυτη. Έλα, λοιπόν, Μένιο, έλα, πάμε! Λοιπόν, Γιώργο, χρόνια σου πολλά ιδιαίτερα και όλους όλους τους Γιώργητες της παρέας, τα έχουμε πει χίλιες φορές. Χριστός Άνεστη, Γιώργο, χαιρόμαστε που σ' ακούμε. Λοιπόν, και με όλα αυτά που είπες για τα τηλέφωνα των φίλων. Τώρα, θα πω, προσπαθήσω να ξεφύγεις με ένα ανέκδοτο που ήταν καλό. Καλός, καλός είναι ο Θοβού. Μας έκανε σκόνιο, πολύ... Γιώργος. Είναι δυνατός, φίλε, είναι δυνατός. Άχνα, δεν βγάζεις. Λοιπόν, να επανέλθουμε, Κωστή. Βεβαίως. Τι έγινε αυτά τα γατάκια, τα αποκάλεσες επαγγελματίες του ραδιοφώνου. Αυτή, εντάξει, φίλε, είναι δυνατή. Όχι, όχι. Επειδή φρόνει κολ. Όχι, όχι. Δυνατή, δυνατή είναι, δυνατή. Άμα είναι μάγκες, να μου πούνε, όχι, κάτσε λίγο. Πέστε ρε γατάκια, έτσι το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη ή πέστε το άλλο, ώρες, ώρες, έλα, πες το. Ωρες, ώρες, με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Το double play. Το κατακτήσαμε τελικά. Λοιπόν, είναι απόλαυση. Οι αστείοι των Αθηνών δεν κάνουν πίσω με τίποτε. Γι' αυτό έχουμε γεννηθεί παόξιδες, για να σας μπιπ. Τέτοιες στιγμές, γελία καθάρματα είναι όλοι. Φορτώνεις πάλι στο τέλος. Φορτώνεις το τέλος και μ' αρέσεις. Φορτώνω μια ένταση. Γι' αυτό είμαι γεννημένος. Μια ένταση. Αγόρι μου. Αυτή είναι και γι' αυτό είμαστε εμείς, για να τους βρίζουμε και ασύστολα. Δεν παίζονται. Δεν παίζονται. Τα ίδια μας κάναμε πέρυσι και εδώ και μια πενταετία. Και όπως είπε και ο φίλος προηγουμένως, και έχουμε και συμπολίτες να μας υποδεικνύουν πώς θα στηθούμε στα τέσσερα. Άντε ρε γατάκια, είστε καμιά εικοσαριά. Γλέντα, εικοσαριά, γλέντα, γλέντα τους. Όλοι οι άλλοι είναι εξαίρετοι οι φίλοι μου, να το ξέρουν αυτό το πράγμα. Γλέντα τους. Φιλιά πολλά. Με αυτό ακριβώς. Γεια σου, Μένιο. Είμαστε εδώ για να πάμε και την Κυριακή στα Γιάννα, στην τελευταία πρόβα μας. Και μετά να έρθει η σχέση μας εδώ. Αρχίζω και αλλάζω και τον τόνο πλέον. Πιο ερωτικός, πιο ερωτικός. Ας έρθει η σχέση μας και όχι να έρθει. Εμείς πηγαίνουμε, ανεβοκατεβαίνουμε συνέχεια εκεί και βλέπετε τι ωραία που κυκλοφορούν. Βεβαίως. Το συντριβανίσιο, φιλιά. Γεια! Και όλους ξέρεις τους συντριβανίσιους εννοώ. Καλημέρα όλους. Σε όλους. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Έπεσε. Έπεσε. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Ναι. Πέσανε μαζί. Πέσανε μαζί, άσε. Ξαναφορτώνουμε το κέντρο, 2310-287-888. Πάμε τώρα. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα, πες μου ότι βγήκαμε τη μία. Κατευθείαν γαϊδουράγκα θα έριξες δύο που ήταν στη γραμμή, αναβόζησαν δύο κόκκινα λαμπάκια, ήσουν το τρίτο, χρακ, χρουκ, χρακ, κατευθείαν, φίλε, πολύ δύο. Συγγνώμη λίγο, αλλά και λόγω όγκου. Δεν ξέρουμε όμως τι ήταν αυτή που έριξες. Μπορεί να ήταν επαλαιστές του σούμο.
Άσε που τώρα μετά το Πάσχα και την Πρωτομαγιά όλοι έχουμε γίνει λίγο. Αγόρι μου, σε παρακαλώ πολύ. Στους παλαιστές του Σούμου τους έχω για... Έτσι, για πλάκα. Πρωινό. Για πρωινό. Πήρα καταρχήν να βάλω τα πράγματα στη θέση τους. Βεβαίως. Παρακαλώ, παρακαλώ, μην με περνάτε για τρολό. Ποιος είπε ότι σε περνάμε για τρολό? Αφού είμαι. Δεν με περνάει. Ξέρουμε ότι είσαι, όχι απλά γιατί για τα σύνδερα είσαι, αλλά θέλω. Αγόρι μου, χωρίς τρελά, πού να πάμε, ρε φίλε? Δεν υπάρχει, δεν μας πέφτει με τίποτα, ρε κουφάλες, να ξέρετε. Με τίποτα. Σαν. Έχει γίνει, μιλάμε, σαν γρανίτης καρνέζικος. Ούτε με κομπρεσέρ. Τι κομπρεσέρ, αγόρι μου. Τσιμέντο, τιτάν. Έχουμε βάλει καμιά 850 κιλά δυναμίτη και βγάλαμε έτσι. Δυο χαλίκια όλα έτσι. Και όλα. Έτσι. Και σιδερόβεργες και... μέσα. Α, μπράβο. Λοιπόν, όσον αφορά για αυτό που είπε ο φίλος, είναι από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Το 2 είναι η συνάντηση των end. Η ΕΔ είναι τα δέντρα. Οι φύγες, οι ποιμένες των δέντρων. Οι ποιμένες των δέντρων. Οι ποιμένες των δέντρων, ναι. Βοσκοί δέντρων. Έχει βραδιάσει, έχει βραδιάσει. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει. Και, έτσι. Και μαζεύονται οι βοσκοί δηλαδή των δέντρων. Α, μπράβο. Και έχουν βγαίνει και λέει ο Αλσβή, βγάλετε κανένα τέτοιο, όχι λέει μόλις τελειώσαμε να λέμε καλημέρα. Αργούμε λίγο παραπάνω. Είμαστε λίγο δυσκίνητοι. Υπάρχει ρε, υπάρχει ο ειδικός για τον τελικό. Θα το βάλουμε πριν πάμε στο διάλειμμα. Πάντα το βάζω σε τέτοιες περιπτώσεις, Παύλε. Αλλά δεν θέλω τώρα να σε διακόψω. Ολοκλήρωσε. Λοιπόν, εγώ πήρα να πω ένα χρόνια πολλά σε όλους. Χριστός Ανέστη. Αναστήθηκε ο Χριστός μας. Μαγιά του. Μαγιά του, παντοτινή. Λοιπόν. Να πω ένα χρόνια πολλά, να ευχηθώ έναν υπέροχο Μάη να έχουμε. Θα είναι. Έτσι. Σαν τον Απρίλιο. Και χωρίς να θέλω να στεναχωρήσω κάποιους, θα περάσουν. Προσέξτε λίγο, αυτό είναι πολύ κέριο. Θα περάσουν 3 μήνες και χωρίς ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνετε, απολαύστε αυτούς τους 2 αγώνες. Θα σας βάζω ηχητικά, θα σας βάζω ύμνους. Και... και ακόμα χειρότερα θα φτάσουμε Χριστούγεννα χωρίς να πούμε τι έβαλε ρε ο αρχηγός. Ωραία φίλε, γιατί μου το κάνεις αυτό? Είναι σιδερογροθιά στα πλευρά. Η σιδερογροθιά, αυτό είναι κλωτσιά στα χαμνά. Με σιδερόμποτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε γυρίσει, Παύλε για το τελείωμα. Να γυρίσει γερός. Αυτό. Δεν πειράζει. Έτσι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γυρίσει αυτό, γερός. Αυτό. Έτσι. Και να μπορούμε να πούμε ξανά, ωραία, τι έβαλε ο άνθρωπος. Φιλιά, Παύλε! Γεια σου, Γαϊδουράγκαθε! Γεια, καρότικα, καλημέρα. Bye. Βγήκε χθες στο κανάλι του Μαρινάκη, στο διαδίκτυο. Και στο κανάλι του Μαρινάκη θα έχει εκπομπή ο Καρπετόπουλος. Συγχαρητήρια στον Καρπετόπουλο, που θα δουλέψει στο κανάλι του Μαρινάκη. Βεβαίως, αυτές είναι δουλειές, φίλε. Δεν αφήνουμε κανένα υπονοούμενο και καμία ειρωνία. Μπράβο του που επελέγει από το Μαρινάκη να δουλέψει. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι, φίλε. Η απάντηση είναι όχι. Δεν θα σε αυτό που ρωτάς. Αλλά λέω όμως, τι έγινε χθες? Από το γραφείο τύπου του Ολυμπιακού άρχισαν να φεύγουν non-paper με αποδέκτες τους ρεπόρτερ της ομάδας. Δηλαδή, από το γραφείο τύπου του Ολυμπιακού έφευγαν τα non-paper. Μεϊλάκια που έγραφαν τι? Καλησπέρα! Κάντε παρακαλώ ένα θέμα για το νέο κανάλι που άνοιξε. Ενθουσιασμός από πρώτη εμφάνιση του One TV κλπ. Ένα ωραίο διθυραμβικό με πληροφορίες κλπ. Αυτό το διαβάζω στο SDNA, δεν το βγάλω από το κεφάλι μου. Έτσι. Και μπορεί να υπάρχει το παρακαλώ, αλλά υπάρχει και προστακτική. Κάντε ένα διθυραμβικό. Έτσι προφανώς φεύγει και κάντε μια αποθέωση στον πρόεδρο για το φιλανθρωπικό που έκανε. Κάντε μια αποθέωση για τα λεφτά που έχει δώσει για το Ρέντι. Κάντε ένα αυτό για το πολιτικό θέμα και εκείνο. Κάντε κάτι για εις βάρος του ΠΑΟΚ. Πείτε για το Σαββίδι. Προφανώς αυτό γίνεται. Έτσι. Για να γίνει μια φορά, έχει ξαναγίνει. Λέω εγώ τώρα, ο Αδαΐς. Σωστά. Σωστά. Κάντε ένα διθυραμβικό. Το ωραίο ποιο είναι?
μπήκα και είδα ποιοι έχουν κάνει όντως ένα διθυραμβικό. Ε! Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε, να ξέρετε. Όσο πάει, όσο πάει. Πάμε διάλειμμα, τελείωσε η πρώτη ώρα. Χορηγός πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ξαναλέω, LG τηλεοράσεις καταπληκτικές, μοναδικές, θαυμάσιες, υπέροχες, ζηλευτές. 43 inches 4K Smart με 5 χρόνια εγγύηση, 400 ευρώ. Παιδιά, 43, ξέρετε τι σημαίνει. Επίσης η 50 4K Smart, 5 χρόνια εγγύηση, 460 ευρώ. Και η 55, 5 χρόνια εγγύηση, 4K Smart, τα πάντα όλα, τελευταία λέξη τεχνολογίας, με εικόνα, ήχο. Η 55, 530 ευρώ. Γνωρίζετε τις τιμές για τις 55. Και δεν παίρνεις, παίρνεις την κορυφαία φίρμα, έτσι. Η LG. Νιώθεις με την τηλεόρασή σου, νιώθεις και GG με την LG, λέω εγώ. Θα πάμε σε διάλειμμα, Αιγαίων Ψαρογορά, εκεί. Τα πάντα πεντακάθαρα, πεντανόστιμα σας τα καθαρίζει από λέπια, από εντόστια και έρχονται σπίτι σας. 214.000 για το διοικητήριο, 69-56-66 για το ρεόκαστρο. Πεντακάθαρα, πεντανόστιμα, έχει και παντοπολείο και εστιατόριο, μπορείτε να τα φάτε εκεί. Δεν αφήνει πράγμα να παγιατέψει ο Ιωαννίδης. Το πετάει, είναι μυστήριος. Δεν το αφήνει, τρελαίνεται. Γι' αυτό μοσχοβολάνε τα πάντα σε δύο μοναδικούς χώρους υπέροχους. Και φυσικά αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδη το πρωί με την καφεδιά σας, με το τυροπιτάκι σας, το λουκανοπιτάκι σας, τα σφολιατοειδή, το μεσημέρι ψωμάρες και με το κορυφαίο, το πιο νόστιμο παγωτό στην πόλη. Όποιος πήγε με Velvet την Bosco, μοναδικές γεύσεις, έχει πατέντα και νάνα μέλια, μόνο αυτός πέρα από τις γνωστές γεύσεις, έτσι. Καραολού και Δημητρίου 233 163. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, διότι κληρώνουμε και ένα καταπληκτικό φορητό ηχείο Bluetooth της LG. Όμορφα, τα εξηγώ, υπέροχα, διάλειμμα και επιστρέφουμε! Για να δεις ποτέ θα γίνει ο τελικός και κρέγες γρήφα τις νύχτες γιατί ήσουν χαρτινός. Έχω τον άνθρωπο, έχω. Παιδιά, θα μας πείτε λίγο πότε θα γίνει ο τελικός. Πάμε λίγο, ναι. Εμείς γιατί κοίταξε στην εντέλεια αρχή, ούτε και κοιτάξτε αυτή, ναι. Δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό, και να γίνει ο τελικός. Αλλά ήθελα, ναι. Μόλις όπως είπαμε, ότι, με ότι αυτό θέλουμε εμείς με κόσμο. Δεν θέλαμε. Αυτοί είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε αυτή. Λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος ιατής για να οριστεί, για να ξαναγίνει πάλι. Ύστερα ακούς μόλις είπαν κοιτάξτε αυτή ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, δεν θέλουμε και εμείς. Μετά εμείς αφού είπαμε αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε, είπανε, και εμείς, το αλλάξαμε. Και λέμε εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε και ούτε. Μετά είπανε αυτοί πάλι ότι ξέρετε ότι... εμείς λέει θέλουμε να γίνει. Θέλουμε. Εμείς όμως μετά δεν δέχτηκαμε μετά από όλα αυτά, ναι. Και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι, ναι. Οπότε το κάνει ο Ξωρίς και πάει, ναι. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Θέλω να σας πω ότι εδεσαίος παράγοντας είναι ένα υπόδειγμα σοβαρότητας, ένα πρότυπο, ένα ίνδαλμα. Τον κάνουμε χαλκομανία στον μπλε και το αγόρι, τα τουάζ, μπροστά σας. Εσείς που διακυβεύετε τις τύχες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάμε να πάρουμε τις 5 γραμμές αφού πούμε. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο ή όποιος δεν πήγε να φάει εκεί. Κληρώνουμε και 3 υπέροχα μπλουζάκια σήμερα. Όποιος δεν πήγε να φάει εκεί στην περιοχή, στα Αλευθέρια, απέναντι από το Μασούτι, με 705-750 τη Βεριά, χάνει! Πεντανόστιμα, υπέροχα όλα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι τα γλυκά του μαγεύουν την κοινωνία. Χειροποίητα σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Χαιρετίσματα στην οικογένεια που ήταν από το Ανόβερο χθες το βράδυ εκεί και είχε έρθει και θα γυρίσει σήμερα στην Γερμανία. Είχε έρθει για τις μέρες του Πάσχα να είναι γερή, να είναι δυνατή και τους ευχαριστούμε για τα καλά τους λόγια. Να πω επίσης ότι για τα θέματα που αφορούν την εφορία, τα χρέη σας, τις ρυθμίσεις, το πότε ενέσχες, το περιουσιολόγιο σας, φοροπρόβλεψη.gr. Μπείτε, Βενιζέλου 50, πέραν το παλιό δημαρχείο, φοροπρόβλεψη. Γιώργος Μπουτσιάνας, 25 χρόνια εμπειρία, αυτός γνωρίζει όσο κανένας άλλος, σας τα κάνει όλα λαμπίκο. Γνωρίζει όσο κανένας άλλος, αυτή είναι η ειδικότητά του, αυτό κάνει 25 χρόνια. Κληρώνουμε, είπαμε σήμερα, LG ηχείο Bluetooth, καταπληκτικό. Γράφετε FM, αφήνουτε καινό και το ομολάτο στο 54526. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές, περιμένουν κυρίες και κύριοι, ναι! Κάρεστε!
Μεσά Περμητίδο Λεβαντάρσκι Εσοπλικατόριο. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Κουφάλα, κουφάλα δεν θα πάθει, τελικά θα γίνει ο τελικός τελικά. Δεν κατάλαβα εγώ τι είπες. Γιατί τελικά κατάλαβαν θα γίνει αυτοί. Όχι, τελικά θα γίνει ο τελικός τελικά. Τελικά θα γίνει τελικός. Ναι. Λοιπόν, το Γιάννενο να κερδίσω αυτό, και βλέπω για το τελικό. Αυτό πρώτα. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου, τα πατριωτάκια μου, τη Σοφία την Ξαδοπούλου, τη Χρύσα και το Μένιο το φιλαράκι μου. Το Γιώργο δεν χρειάζεται κάθε μέρα και όλα τα ζουμουσάκια. Μπράβο. Μπράβο. Όλα όσα μας πούνε τα ζουμουσάκια, Χριστός Ανέστη. Τα μπλουζάκια εντάξει, τα μπλουζάκια είμαστε ok. Τα μπλουζάκια, τώρα τι να σε πω πάνε κλαφτό, μας τα φάγανε μέσα από τα χέρια. Δράμα, δράμα, δράμα. Αδυναμίες να μην είσαι τόσο αγαπητός. Τι να σε κάνω. Χώρια που ήταν μικρά, γι' αυτό τα χαλάλησα και το τελευταίο. Θα βρούμε τόσο άλλα, μη στεναχωριέσαι. Εγώ θέλω δύο extra large. Δύο extra, γιατί εγώ τι θέλω. Δηλαδή. Όχι, δεν ήταν δύο διπλό, ήταν το... Όχι λέω, απλό, εγώ τι θέλω. Κι εγώ δύο θέλω, αλλά μέχρι έξτρα λάτσο κάτι. Σαν και σένα, γι' αυτό είπα σαν και σένα. Τέλος πάντων, αυτό είναι δευτερεύον τώρα. Εσύ θα με πάρεις τηλέφωνο και θα με πεις να κατέβω κάτω στην μπουγάτσα. Πάμε λοιπόν. Για πάμε. Σαν θύμισα κιόλα. Λοιπόν, το Γιάννενο να κερδίσω. Αυτό. Παιδιά, προσοχή, μην φύγει κανένας ξεκάρφωτος και πάει κάτω. Θυμάστε πέρσι τι μας είχαν κάνει για κάτι καθίσματα που ρίξαν κάποιοι από πάνω από την κερκίδα, ε. Έτσι θυμάστε ακριβώς. Μέσα στον δρόμο. Έτσι θα θυμάστε. Πώς δεν τα θυμάμαι. Μια χαρά. Ακόμα, από εκεί προσπάθησαν. Ακόμα η βαθμολογία δεν έχει καθοριστεί. Ναι, δεν τελείωσε ναι. Το πρωτάθλημα. Ακόμα και για το κύπελο και στον τελικό του κυπέλου, αν γίνει με κόσμο και πάμε κάτω, που δεν το βλέπω, τελικά, άσε να μην φύγει ο ρυθμός μου, λοιπόν, αυτοί που θα πάνε κάτω, να προσέξουν γιατί και για του χρόνου θα είναι μεγάλο πλήγμα να μας αφαιρέσουν βαθμούς στο κύπελο. Υπάρχουν δε παιδάκια κάτω, υπάρχουν δε παιδάκια κάτω από άλλες ομάδες που δεν μπορούν να χωνέψουν ότι φέτος ο ΠΑΟΚ πήρε ένα πανάξιο πρωτάθλημα. Και θέλουν να, θέλουν να μου βάλουν δυναμίτη για του χρόνου. Να με έχουν με περισσότερος από μείον δύο. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, δεν θα τους το κάνουμε. Όχι, όχι. Το νου σας ρε μάλια. Αυτό, λοιπόν, το νου σας ρε μάλια. Εγώ έχω ένα παράπονο. Ελάτε ρε παιδιά να σας δούμε. Σας αποθυμίσαμε. Ελάτε και μια φορά στην Τούμπα. Όλο εμείς κατεβαίνουμε κάτω. Στο πρωτάθλημα απαγορεύονται μετακινήσεις. Εδώ είναι ελεύθερα. Έτσι. Ελάτε να σας μετρήσουμε πώς είστε. Έτσι. Θέλω να σας πειράξουμε. Να μετρήσουμε τα... Να σας κυνηγήσουμε. Ούτε μέσα στα πάρκα θα σας κυνηγήσουμε, ούτε μέσα στη Χρυσοστόμου Σμύρνης. Πουθενά. Εδώ θα σας περιμένουμε, θα σας αγκαλιάσουμε, θα σας αγαπήσουμε. Θα βγούμε να πιούμε τα τσιπουρά μας και τέτοια. Με την καλή την έννοια θα σας αγαπήσουμε. Έτσι. Φιλιά πολλά Παυλάρα, φιλιά! Φιλιά! Πάμε επόμενος, καλημέρα! Ναι! Γεια σας! Σας μιλάμε, μας ακούτε? Πάμε στον επόμενο. Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Καλημέρα, καλό μήνα, Χριστός Ανέστη, ό,τι επιθυμείτε, υγεία πάνω απ' όλα. Είσαι ο? Είμαι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Γεια σου ρε Βασίλη. Είχαμε μιλήσει πριν από αρκετό καιρό. Γεια σου ρε Βασίλη. Πολύ συχνά, σε αγαπάω πολύ όμως και σε ακούω συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Ήθελα να πω πέντε πράγματα. Ναι. Είμαι από την ηλιόλουστη και άκρος ερωτική Αθήνα, από τον ηλιόλουστο και αστρόμαυρο και άκρος ερωτικό Πειραιά. Αγόρι μου. Με στη φωλιά. Είμαστε πέντε παοκτσάκια εδώ πέρα που κρατάμε Θερμοπύλες, εγώ και τα τέσσερα παιδάκια μου. Έχεις τέσσερα παιδιά, ε! Ναι, δεν έχουμε ξαναμιλήσει με ο μπαμπάς του Σιφάκου και της Άννας Μαρίας που είχαμε μιλήσει πριν από μου, καιρό. Αγόρι μου. Αγοράκι μου. Λοιπόν, δεν ακούγεσαι για μπαμπάς, το έχω πει για πολιτικός. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Ναι. Δεν βγαίνω πολύ συχνά γιατί όταν βγαίνω θέλω να πω κάτι σημαντικό. Βεβαίως. Θέλω να πω το εξής. Για όλους μας ο ΠΑΟΚ είναι κάτι. Mm-hmm. Ωραία. Για μένα ο ΠΑΟΚ είναι χαρά. Για μένα ο ΠΑΟΚ όταν μπήκε ο Αντελίνο, ο αρχηγάρας μέσα, τα μάτια άρχισαν να τρέχουνε. Άνοιξαν οι κάνουλες. Λοιπόν, όταν έπαιξε το βίντεο με τα παιδάκια που είναι στον ουρανό, τα μάτια δεν σταμάτησαν να τρέχουνε.
και δεν σταματήσαν να τρέχουν γιατί από τις, 20, από τις 29 Αυγούστου είναι άλλο ένα παιδάκι επάνω. Είναι η γυναίκα μου επάνω. Στο Σούφου ΠΑΟΚ Παραδείσου. Είναι η γυναίκα μου που πάλεψε με τον καρκίνο. Και έχασε. Αλλά κέρδισε ότι πήγε στο Σούφου ΠΑΟΚ Παραδείσου. Και δεν θα την ξεχάσουμε ούτως ή άλλως ποτέ. Τα δάκρυα χαράς που πήρα από το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ ήταν από τις λίγες στιγμές σε αυτούς τους 8 μήνες που ξέφυγα από τη μαυρίλα μου. Που ξέφυγα από το πόνο μου. Που ξέφυγα από το θρήνο μου. Οπότε γιατί ρε φίλε μου στερείς εμένα, εσύ όποιος και αν είσαι, το να έρθει η αγάπη μου εδώ κάτω, ο ΠΑΟΚ, να δω, να πάω με το παιδάκι μου όπως πήγα και πέρυσι στο τελικό και χαρήκαμε, κλάψαμε από τα δακρυγόνα, από τις ευγενικές χορηγίες των φίλων Αθηναίων αστυνομικών, οι οποίοι σε ερώτησής μου σε έναν βαθμοφόρο εκεί πέρα του λέω γιατί ρίχνετε ρε παιδιά δακρυγόνα, για ποιο λόγο ρε παιδιά, μου λέω είναι γήπεδο εδώ, δεν είναι πόλεμος, όχι μου λέει πόλεμος είναι, λέει και εδώ λέει όλοι, όσοι έρχεστε λέει είστε εγκληματίες. Λέω τι λες ρε μάστορα του λέω. Εγώ λέω με το παιδί είμαι εγκληματίας, ναι μου λέει ενδυνάμει ναι. Λέω μα είναι 25 άτομα λέω, δεν μπορείτε να τους περιορίσετε. Δεν είναι παραπάνω, είμαστε 10.000 λέω. 25 άτομα κάνουν τις βλακίες και από τη μία και από την άλλη μεριά. Δεν μπορείτε να τους περιορίσετε. Όχι μου λέει, δεν χρειάζεται 25 άτομα. Ένας λακαμάς λέει σας πέταξε το χαρτί λέει στην τούμπα λέει και γι' αυτό χάσατε το πρωτάθλημα λέει και καλά κάνατε και το χάσατε το πρωτάθλημα. Λέω αδελφέ, μπορεί να φοράω μπλούζα του ΠΑΟΚ του λέω. Αλλά είμαι Έλληνας πολίτης σου λέω, δεν είμαι απλά ΠΑΟΚτζής. Είμαι Έλληνας πολίτης και μου απαντάς έτσι. Και αυτό που σου λέω αδελφέ δεν είναι επιστημονική φαντασία. Είναι ναι. Η αλήθεια, είχα το γιο μου δίπλα με το χέρι μου και έλεγα τι μου λέει τώρα ο άνθρωπος. Μου το είχες πει, μου το είχες πει εκείνες μέρες, μου το είχες αναφέρει εκείνες μέρες το περιστατικό. Το ωραία. Θυμάμαι. Δεν είμαι αυτό. Και γιατί δηλαδή ρε φίλε Βασιλιάδη μου λες εμένα ναι, να μην πάω να δω την ομάδα μου. Όταν έρχεται στον Ατρόμητο, όταν έρχεται στον Πανιόνιο, όταν πηγαίνει ακόμα και στο Λιβαδιακό. Όχι ρε φίλε, είναι η χαρά μου εμένα. Είναι η ευκαιρία μου να ξεφύγω και εγώ και τα παιδιά μου από τη μαυρίλα μου. Ξέρεις εσύ τι σημαίνει για μένα ο ΠΑΟΚ. Ξέρεις εσύ εμένα να ξέρει, αν ένα γκολ που βάζει ο Βιερίνια και ο κάθε μου παίρνει Βιερίνια, το μυαλό όποιος και αν φοράει, από τη στεναχωρία. Για μένα, όποιος και αν φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, εγώ τον αγαπάω. Όποιος και αν είναι. Σωστό. Από το παιδί που βαράει το τύμπανο, από το Γιαννάκη, από το γιο μου, από όλα τα παγουτσάκια που φοράνε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και από τα παιδιά που παίζουν από την ΚΑΠΑ 13 μέχρι την ΚΑΠΑ, μέχρι τους παλεμαχούς, εγώ τους αγαπάω. Ξέρεις εσύ τι σημαίνει για μένα ο ΠΑΟΚ και μου λες εμένα ναι, όχι δεν θα δεις τον ΠΑΟΚ. Γιατί ρε φίλε να με το δω τον ΠΑΟΚ. Σε ποια δημοκρατική χώρα ζούμε, μην πω τίποτα για τη δημοκρατία μας μέσα. Δημοκρατία του Τατζικιστάν. Και ναι ρε φίλε, είμαι Μάο Μάο και γουστάρω που είμαι Μάο Μάο. Ναι ρε φίλε, είμαι Μάο Μάο και γουστάρω που είμαι Μάο Μάο. Γιατί με χαρακτηρίζεται Βούλγαρο, Τούρκο, Μάο Μάο και οτιδήποτε, αλλά φωνάζεται για τη Μακεδονία. Ποιος ρε φίλε φωνάζει για τη Μακεδονία. Είστε Έλληνες διεθνείς ποδοσφαιριστές και μπροστά στη θύρα 7 λέτε κάθε πατέρας παουδής. Λέγατε σύνθημα για τα παιδιά μας. Διεθνείς ποδοσφαιριστές, Έλληνες. Έλληνες. Άσο, ο ξένος δεν καταλαβαίνει. Μπορώ να τους συγχωρέσω. Δεν καταλαβαίνει και τι λέει. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Τους Μακεδόνες όμως, το Ρωσίδη, Λάζαρο. Γιατί ο Φουρτούνης δεν καταλαβαίνει τι λέει εκείνη τη στιγμή. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν μπορώ να συγχωρέσω. Και ξέρεις τι γίνεται. Αν είχαμε κάνει εμείς κάτι αντίστοιχο. Άστο. Θα μας δέρναν. Εκτελεστικό απόσπασμα ρε φίλε. Αποκλεισμό από την εθνική ομάδα. Ο Πέλκας έπιασε τα κάκαλά του και δεν τα έδειξε σε καμία κερκίδα και ακόμα τον βρίζουν όποτε κατεβαίνει στον Πανιόνιο. Έπιασε τα κάκαλά του το παιδάκι για δικούς του λόγους που όλοι καταλάβαμε για ποιους λόγους το κάτω. Έβγαλε μια αγανάξη. Δεν ήταν ωραίο το είπαμε. Αλλά τον κρεμάσανε κατ' κέφαλα φίλε. Ναι, τον κρεμάσαν κατ' κέφαλα. Εντάξει. Να είσαι δυνατός, θέλω να σου ευχηθώ. Να βλέπεις στα παιδιά σου τη συνέχεια. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Στα μάτια των παιδιών σου να βλέπεις την γυναικούλα σου, φίλε. Εννοείται, αδερφέ μου, εννοείται. Και ξέρεις. Εγώ να σου πω κάτι. Πήρα απλά για να πω ότι όπως έχουμε όλοι μας, όλοι κάποιο σταυρό που κουβαλάμε. Για μας όμως τους αυθεντικούς, θεωρώ τον εαυτό μου αυθεντικό. Για μας τους αυθεντικούς, οι λίγες, οι απλές χαρές που παίρνουμε από την ομάδα του ΠΑΟΚ, από οτιδήποτε, από τα παιδιά μας, από ένα καλό λόγο που θα πει κάποιος για τα παιδιά μας, είναι αυτές που μας δίνουν κουράγιο. Να συνεχίσουμε. Δεν μπορεί κανένας, δεν έχει κανένας το δικαίωμα να μας το στερήσει αυτό. Κανένας. Κανένας. Ό,τι και αν λέγεται. Σας αγαπάω πάρα πολύ, όλους και εμείς, πάνω. Και εμείς. Αλήθεια, σε ευχαριστώ λέω, πολύ μέσα από την καρδιά μου. Για τα λόγια σου. Σε ευχαριστώ. Να είσαι δυνατός. Να είσαι δυνατός. Τέσσερα μεγαλώνει.
Το ξέρω το περιστατικό. Έτσι. Πάμε, πάμε Καράκα. Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, δεν ήθελα να το διακόψω. Γνωρίζετε... Τα τέλεια. Έλα, έλα Μανόλο. Μήπως γνωρίζετε τι έχουν οι άλλοι και εμείς δεν έχουμε. Οι άλλοι κοστοί έχουν βαρ και εμείς γαϊδάρ. ήθελα να πω κι άλλα, όμως ο προηγούμενος ο φίλος, δηλαδή, δεν με σταμάτησε. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Τι να πεις. Ήθελα να πω κι άλλα. Να είσαι γερός ρε φίλε. Μακάρι να γίνει ο τελικός όπως πρέπει, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να γίνει ανθρώπινα και όχι όπως να είναι. Άξι. Και να δεις τον ΠΑΟΚ και εσύ κάτω. Έχουμε πει. Αυτή η ομάδα δεν είναι, απλά, δεν είναι τσουκνίδα 22 τύποι που κυνηγάνε ένα τόπι. Εδώ είναι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν το μυαλό από τα προβλήματα. Αυτός ο σύλλογος, αυτά τα τέσσερα γράμματα, αυτό το έμβλημα, είναι αποκούμπι, είναι διαφυγή, άνοιξε η βαλβίδα. Είπαμε, δεν λύθηκαν τα προβλήματά μας. Υγείας, οικονομικά, ψυχολογικά, εργασιακά, κοινωνικά. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν λύθηκαν που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Αν δεν είσαι. Αλλά μας βοηθάει ο ΠΑΟΚ να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Γέμισαν τα πνευμόνια μας με αέρα και καθαρό οξυγόνο. Λοιπόν, με το ΠΑΟΚ. Θα σου πω κάτι. Αν δεν είσαι ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να καταλάβει τι εννοούμε. Πρέπει να το ζεις, να είσαι στην καθημερινότητα, να βγαίνεις, να πηγαίνεις. Αυτό ακριβώς που είπες, αυτό ακριβώς που είπε ο φίλος πριν, σου είπα, ήθελα να πω άλλα και δεν μπορώ να τα πω γιατί δεν γίνεται τώρα. Εντάξει, ο άνθρωπος έφανε να είναι καλά, να προσέχουμε και στα Γιάννενα, σου έγραψα κάτι το πρωί. Ναι, έχω αυτό που σου έγραψα, τέλος πάντων. Έγινε λοιπόν, Μανόλο, με σε χαιρετώ. Και καλή συνέχεια. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Είπαμε κληρώνουμε ένα LG ηχείο υπέροχο Bluetooth. LG από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης γράφεται FM, αφήνεται κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Έλα, έλα Κωνσταντίνε μου. Έλα. Έλα Κωνστάκη. Καλημέρα ζούμε σου αγόρι μου. Καλώς τον. Ζούμε σου αδερφέ μου. Τι γίνεται. Τι να γίνει. Λοιπόν. Θα απευθυνθώ στο παλικάρι του Βασίλη που σε πήρε πιο μπροστά. Να παίρνεις πιο συχνά τηλέφωνο αγόρι μου να σε ακούμε, να μας δίνεις δύναμη και να σου δίνουμε και συγκλονιστικός. 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 Δεν έχω λόγια. Πολύ καλά τα είπες. Εγώ θα σε πω να έχεις κουράγιο, σηκώνεις μεγάλο σταυρό, να αγαπάς να μεγαλώσεις τα παιδάκια σου, να μεγαλώνεις και όλα θα πάνε μπροστά. Όλα θα σε πάνε καλά, θα σε πάνε καλά αγόρι μου. Έτσι. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να σε πω. Ξέρεις γιατί σε πήρα Κώστα σήμερα. Είμαι χτες στο αστικό. Περνούμε από εκεί από τα έργα εκεί στη Βενιζέλο του μετρό. Με λέει μια γυναίκα σοβαρά τώρα, μια κυρία. Λέει Σίσλε που είστε πιο ψηλός, γιατί τελείωσε το μετρό. Λέει τι γίνεται ξέρω εγώ. Λέει τώρα δεν με κοροϊδεύει. Και τι λέω. Της έβαλε εσύ επειδή ήσουν πιο ψηλός. Επειδή ήσουν πιο ψηλός ας πούμε έβλεπες από ναι, κάτω. Ναι, άκου να δεις. Με το λέω με δουλεύει. Λέω με κοροϊδεύει. Όχι λέει δείτε λέει γιατί ακούω λέω ότι τελείωσε το μετρό. Κάναμε μια στάση. Έχουμε κάνει μια εγκαινιάσαμε κιόλας. Μια στάση. Έπαθα ζημιά. Λέω θα ρωτήσω τον κύριο Ζωράρη. Γιατί είχε πει λέω κυρία μου ότι αν παίρναμε το πρωτάθλημα θα τελείωνε το μετρό. Το πρωτάθλημα το πήραμε. Δεν ξέρω λέω μπορεί να τελείωσε. Εκτός αν τους τελείωσαν τα ψαλίδια και οι κορδέλες, άλλο αυτό. Ναι. Να ξανακάνουμε ξανά εκεί. Να φέρουμε ένα να κάνει ένα ανάποδο ψαλίδι, ένα παίχτη. Ναι. Λέω, κοίτα ρε να δεις ρε, πετάζει ένας, λέγει κάτι να πούμε και μετά ο κόσμος νομίζει ότι θα γίνει. Ο Κοσμάκης, λοιπόν, φίλε, κανένας δεν νοιάστηκε, φίλε. Τα τελευταία πολλά χρόνια δεν νοιάστηκε κανένας, φίλε, για τον πολίτη. Όλοι για την πάρτη τους. Ό,τι χρώμα και να ήταν. Φαίνεται περίεργο σε κάποιους που δεν διαχωρίζω. Όλοι, φίλε. Ο άλλος κίτρινος, κόκκινος, μπλε, πράσινος, μαύρος, δεν με ενδιαφέρει. Δεν το σκεφτήκαν, φίλε. Δεν το σκεφτήκαν, φίλε, τον απλό, τον μικρομεσαίο. Είμαι μέσω λεωφορείου, γιατί κινούμε συνέχεια με λεωφορείο. Βλέπω ένα ζευγαράκι, δύο νέα παιδιά. Εκεί στη Φυσούνα, αγκαλιασμένα, ξέρω εγώ, λέγανε. Και λέει ο άλλος, καλά, ρε, δεν τρέπονται λίγο. Ρε, εσύ του λέω. Ρε, δες τι γίνεται γύρω σου, ρε. Όλα τα παιδιά 20 χρονών που σπεδίνουν με τα μούτρα προς τα κάτω. Έτσι ήμασταν εμείς. Ας ρε τα παιδιά, λέω, να χάρουν εκεί τον ερωτά τους, ρε. Ρε, δεν βλέπετε, ρε, τι γίνεται, πώς κατάντησε η νεολαία μας. Να σκόνονται να φύγουν από εδώ μέσα να πούμε αυτά που βλέπουν. Αυτό μας πειράζει. Με πειράζει εμένα ο νέος να πούμε την κοπέλα. Δηλαδή τώρα μπαίνεις στον υπολογιστή και λες τι θέλω, στραβή, κουτσί, γκάβι. Εσύ τι θέλεις, στραβό, φαλακρό, ίσιο. Ναι. Αυτά εδώ είναι καλύτερα, δηλαδή εκεί θα αφήστε ρε, τα παιδιά λίγο να πάρουν ανάσα.
Τι πράγμα, άλλα μας περάζει ρε. Άμα βάλει λέω το πόδι του πάνω στο κάθισμα, θα το κάνω ρε παρατήρηση στο παιδί. Άστο, ή άμα είναι η γριά δίπλα και τρέμει να πούμε ή ο γέρος και δεν σηκωθεί να καθίσει, θα τον περάσω πριν από κορδέλα. Όχι ρε φίλε, είναι ευγενικά τα παιδιά, εγώ τα βλέπω. Εντάξει, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Μην νομίζεις, μην τα βάζουμε όλα σε ένα σοβαλί. Λοιπόν, το 17... Βγάζουμε ρε παιδιά, εντάξει, και τα πιτσιρίκια σε τι κόσμο μεγαλώνουν. Okay. Ναι. Εγκλωβισμένα είναι κόσμο, ρε φίλε, εγκλωβισμένα. Εμείς δεν είχαμε τίποτα. Εγώ δεν λέω για μας. Για πριν 10 χρόνια τα παιδιά τι είχαν. Δεν είχαν ούτε τάμπλετ, ούτε κινητά. Ούτε... Και τώρα βλέπεις ο Βαγγελάκης ο εγγονός μου. Πήρα προχτές τηλέφωνο και τους σήκωσε αυτός. Έλα ρε το λεβαγγέλ, εσύ σε λέω, με λένε, ναι. Τη μαμά δώσε λίγο. Δεν στη δίνω. Τι ομάδα είμαστε, πάω. Κάντε γεια. Τι και τα κλάματα εμένα. Τελείωσε. Γεια σου Κωστάκη μου! Ζούμου σου αδερφέ μου! Άστα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Φιλιά. Μα συγκλώνησε σήμερα ο φίλος. Τι να σου πω αδερφέ μου, επειδή ακούς. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα ρε Χάρη. Έλα ρε φίλε. Χρόνια πολλά. Σας ανέσει σε όλους. Αληθώς. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους και τα καλύτερα έρχονται. Ακριβώς. Όταν λέμε ζουμουσού, το εννοούμε. Έγινε απόλυτη εφαρμογή και πράξη. Υλοποίηση με το πρωτάθλημα. Όταν ξεκίνησε λοιπόν αυτό το ζουμουσού, κανείς δεν φανταζόταν τι μπορούσε να σημαίνει αυτό. Και όλα έρχονται και γίνονται ένα. Είδατε. Οι πράξεις, οι εικόνες, οι αντιφάσεις, η στεναχώρια. Όλα, όλα. Η χαρά, όλα. Η λύπη, όλα, όλα, όλα. Είναι ένα τεράστιο ζουμουσού, παιδιά. Δεν ξέρω, εγώ ζω κάθε στιγμή αυτή, την κάθε στιγμή τη ζω. Αυτό. Αυτά που συμβαίνουν φέτος με τον ΠΑΟΚ, αυτά που συνέβησαν πέρσι. Όλα. Είναι ένα τεράστιο ζουμουσού, παιδιά. Τεράστιο. Μα γι' αυτό είπαμε, εσύ είσαι παλιός ακροατής. Χάρη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είσαι παλιός ακροατής. Το λέω για τους καινούριους. Γι' αυτό επέλεξα να πω ζούμε μεγάλες στιγμές και όχι ευχάριστες ή χαρούμενες ή χαρμόσυνες ή ευτυχισμένες. Γιατί η μεγάλη στιγμή είναι η στιγμή που μπαίνει ο Βιερίνια κουτσός μέσα με κομμένο το γόνατο. Δεν είναι μια ευχάριστη στιγμή να βλέπεις τον αρχηγό σου λαβωμένο να μπορεί να περπατήσει. Είναι όμως μεγαλειώδη στιγμή. Η στιγμή που βλέπουμε τα παιδιά που έφυγαν, τον Παναγιώτη, τους υπόλοιπους, τα έξι, τα παοξάκια, τα ετόπουλα, το βλέπουμε στο μάτι και κλαίμε σαν μωρά παιδιά, δεν είναι μια ευχάριστη στιγμή. Είναι μεγαλειώδης, είναι μεγάλη στιγμή. Η στιγμή που ο Πέλκας ξεσπάει σε κλάματα γιατί 13 χρονών αμούστακο παιδάκι πάτησε στην Τούμπα και είχε όνειρο να φτάσει, να σηκώσει πρωτάθλημα με την ομάδα με την οποία ανδρώθηκε, δεν είναι μια ευχάριστη στιγμή που βλέπουμε το παιδί να κλαίει, αλλά είναι μεγάλη στιγμή. Τη στιγμή που ο Ιβάν μπαίνει και γονατίζει. Δεν είναι μια ευχάριστη στιγμή. Αυτός που έχει τραβήξει, που έχει ακούσει, τον έχουν περάσει, τον κάνανε φιλέ, τον ξεσκίσανε. Και δεν είδε διαζώσει στην ομάδα το δημιούργημά του όλη τη χρονιά. Δεν είναι μια ευχάριστη. Είναι όμως, γι' αυτό είπαμε, ζούμε μεγάλες στιγμές, παιδιά. Ούτε όταν πηγαίνουμε να δώσουμε αίμα, είναι κάτι ευχάριστο αυτό να συντρυπάνε με την βελόνα. Δεν είναι ευχάριστη στιγμή. Η στιγμή της αιμοδοσίας είναι μεγάλη όμως. Είναι 80% άτομα φίλε να δίνουμε το αίμα μας. Αυτό φίλε. Και να χαρακτηριζόμαστε αυτό. Όλοι το ίδιο. Ζουμουσού. Αυτό είναι μεγάλη στιγμή. Αυτή είναι υπέροχη στιγμή. Τώρα, ό,τι αναφορά την παοκάρα μας παιδιά, το νου μας, ένα μάτσι είναι την Κυριακή, ένα μάτσι είναι το Σάββατο. Ας ευχηθούμε λοιπόν όλοι μας την προσοχή. Έτσι. Για να δώσουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι έχουμε. Από ψυχολογία, από διάθεση, από ενέργεια, από οτιδήποτε. Όλα, όλα. Και να τα καταφέρουμε όλα. Και από εκεί και μετά τα καλύτερα έρχονται. Εγώ αυτό έχω να πω. Αυτό που έγινε είναι μόνο η αρχή. Δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Να. Τώρα αυτά που γράφουν, αυτά που λένε, αυτά που διατυμπανίζουν όλοι οι άλλοι. Απλά ρε φίλε... Επιβεβαιώνουν αυτό που λέμε, Χάρη. Επιβεβαιώνουν αυτό που λέμε. Φίλο, όπως τον είπα στον αέρα, φίλε, βάλε το χέρι σου μπροστά και απλά πες τους, ρε παιδιά, δεν σας βλέπω πλέον, πραγματικά δεν σας βλέπω και αισθάνονται πολύ αμήχανα όταν το κάνω αυτό, Κωστή μου. Έτσι, έτσι. Σου λέει, τι με κάνει, ρε φίλε. Το λέω, φίλε, ζούμου σου, το λέω και δεν σε βλέπω. Με έτσι, λέει, τι, δεν μα δεν σε βλέπω, έχω τα χέρια μου μπροστά. Αυτό δεν έχω. Και δεν μπορεί να καταλάβει τι τον λέω. Και το λέω και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά. Όταν εγώ, φίλε, δεν σε βλέπω, δεν σε βλέπω. Έτσι. Ρε. Πώς να με ενοχλήσει αφού δεν σε βλέπω. Ναι, ακριβώς. Από τη στιγμή έτσι. Που δεν σε τελείωσε. Βλέπω, δεν μπορεί να. Τελείωσε. Γλεντίστε τους.
Πονάνε, πολύς πόνος. Ας το φίλε. Σιγά μην. Σιγά. Κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Είναι υπέροχο αυτό που μου συμβαίνει. Υπέροχο. Το χαίρομαι. Απολαύστε το. Γεια σου Χάρη, ζου μου σου αδερφέ μου. Πάμε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε Δημητριάδης Construction. Ανακαίνιση, δόμηση, διακόσμηση. Αυτός είναι ο ειδήμονας. Αυτός είναι ο ειδικός. Πιάνει το αχούρι, το κάνει παλάτι. Με τρομερές συνεργασίες παντού. 323-003. Τηλεφωνήστε σήμερα. Θα έρθει να σας κάνει δωρεάν τη μελέτη, την επίβλεψη στο χώρο και θα σας αλλάξει το χώρο σας. Σας αλλάξει τη ζωή σας. Το πώς θα φτιάξει το σπίτι σας ή το χώρο εργασίας ή και μετατροπή σε χώρο Airbnb. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Μην αρχίσω. Πάνω απ' όλα η ποιότητα. Μουσικά είμαστε σε αυτό το level. Να ξέρετε, να φύγουν αυτά τα δύο ματσάκια και μετά ετοιμάζουμε ωραία πραγματάκια και λαϊβάκια στο στούντιο και μουσικές και εκπομπές vintage. Είδατε τι έγινε χθες που ο Κανάρης ανέβασε τη Ζανταλίνα Μανταλίνα οριμαγδός από κάτω. Ο πιο παρατηρητικός λέει δεν είναι λέει κανονικά, λείπει το μαξιλαράκι λέει στον τοίχο γιατί δεν έστειλε στον τοίχο. Εμείς αυτά τα παιδιά είμαστε. Μεγαλώσαμε χωρίς τάμπλετ, χωρίς κινητά, χωρίς ίντερνετ και αυτός που είχε φέρει ένα ατάρι που ήταν δυο όρθια ξύλα τίν, τίν, τίν και έπαιζαν τένις, ήταν ο μάγος τεχνολογίας για μας. Μεγαλώσαμε με Τσανταλίνα Μανταλίνα και βάζαμε τα χαρτάκια της Πανίνη όρθια και τα σημαδεύαμε με ένα κομμάτι μάρμαρο και επίσης ζωγραφίζαμε με μια κυμολία στο τσιμέντο και παίζαμε κουτσό ώρες. Για το δε ποδόσφαιρο τα γόνατά μας, οι μανάδες μας δεν τα είδαν ποτέ στην κανονική της μορφή. Και υπήρχε μόνιμα ένα μεταλλικό κουτί παλιό από σοκολατάκια που είχε μέσα χαντζαπλάστ. Κόκκινο ιόδιο, ινόπνευμα κτλ. Τα γόνατα ήταν μονίμως ξεραμένο αίμα. Βλέπει τώρα η νεκταρία τα πόδια μου και λέει μπαμπά τι σημάδια είναι αυτά στα γόνατα. Πάτε να σου πω τώρα τι σημάδια είναι. Αυτό από τάπες. Αυτό από μια λαμαρίνα, αυτό από μια πέτρα να πούμε στη... εκεί στη Μαλακοπή. Αυτό από... Μεγαλώσαμε με αυτά. Θα ήθελα πάρα πολύ τα παιδάκια μας. Έστω ένα ποσοστό από αυτά. Δεν είμαι το κολλημένος που θέλω τα παιδιά μου να μεγαλώσουν με γραμμόφωνο. Καταλαβαίνω ότι εξελίσσεται ο κόσμος. Αλλά θα ήθελα κάτι από εκείνη ρε παιδιά, την ωραία εποχή, την ωραία αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Να μπορούμε να το μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Αλλά να πω τι τώρα στο μικρό. Πάμε στην Αλάνα να παίξει. Ποια Αλάνα? Θα πάει στο 5x5, θα είναι μέσα σε ένα κλουβί με σύρματα γύρω-γύρω. Αλλά έστω όμως να κλωτσίσει το τόπι. Να φάει μια κλωτσιά να σηκωθεί. Να κλωτσίσει και αυτός που το έχει κιόλας. Έτσι. Τσανταλίνα Μανταλίνα και στον κόλο μια σωλήνα. Πόσα είναι αυτά. Και όπως λέω κι εγώ, μέχρι! Μέχρι και στην Τζανταλίνα Μανταλίνα ξένους διαιτητές. Παντού. Στον τελικό, όταν και αν και εφόσον και διάφορο άλλα γίνει, με ξένο διαιτητή εννοείται. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Το βόλεϊ σήμερα, 6,5 R3, βεβαίως μου θυμίζει η Χρήσετε καλά, κάνει ξεκινάει η σειρά των τελικών. Το πρώτο βήμα για το double, πήραμε το... κύπελο, με αυτούς θα πάρουμε και το πρωτάθλημα. Έχουμε εμπιστοσύνη στο βόλεϊ, μας χάρισε συγκλονιστικές στιγμές και φαίνεται ότι μετά από διάφορες αλλαγές που δεν κόλλησαν οι προπονητές, με λάθη, με παραλήψεις, με, τώρα με αυτόν εδώ με τον Φιλίποφ γίνεται δουλειά, είναι μεγάλη προσωπικότητα και έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα αυτή που μας χάρισε συγκλονιστικές στιγμές. Με πρωτάθλημα παρμένο με έδρα που έσπασε μέσα στον Πειραιά, μέσα στο Ρέντι. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω τελευταία φορά, κληρώνουμε LG ηχείο Bluetooth συγκλονιστικό από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδη Νικολαίδη σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54526. Μια γριά, μια γιαγιά που χρωστάω, γιατί αυτή η γιαγιά η προφητική το Δεκέμβρη μου στέλνετε μηνύματα κατά καιρούς. Θα την ακούσουμε τη Δευτέρα. Έτσι, κάποια στιγμή. Λοιπόν, θα την βάλουμε τη Δευτέρα. Και θέλω να κάνω και μια καινούργια γιαγιά. Απλά η καινούργια γιαγιά θέλω να έχει μέσα και τα επόμενα και τις επόμενες δύο υποχρεώσεις μας. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς τον Παναγιώτη.
Τι κάνετε, είστε καλά. Αδελφέ μου, ζουμουσάδα κάνω με αγνά υλικά. Έτσι. λοιπόν, έχω πληροφορία από μέσα. Για το τελικό. Για πες. Ναι. Θα διαλέξουν από δύο παίκτες ο καθένας κάθε ομάδα. Ναι. Και θα το παίξουν στο προ αυτό. Προ Evolution. Πολύ ναι. Ωραία σκέψη, ρε φίλε. Ναι. Προχωρημένη, βεβαίως. Τι κάνεσαι και εσύ, παντεύεσαι και εσύ. Ακριβώς. Μετακινήσεις. Βρίσκω την πρότασή σου. Έξοδα και το ένα και το άλλο. Μπροστά, απλά πράγματα. Μπροστά στις δικές τους προτάσεις, Παναγιώτη, τη βρίσκω άκρος σοβαρή. Κοίταξε, εμπεριστατωμένη. Όταν κάνουμε προτάσεις σοβαρές, φιδιαλούζουμε. Το προϊόν εμείς δεν το κάνουμε. Δεν το απαξιώνουμε. Σε παρακαλώ. Έχεις μια οντότητα. Αλίμονο τώρα. Ένα... Έτσι. Αλήθεια. Τι είναι, αυτοί δεν ξέρω. Με τι ασχολούνται γενικά, ας πούμε. Με τι, δεν ξέρω. Έχω κάτι που είναι, αρχίζει από πού και τελειώνει σε λί. Και εσύ εκεί και... πας, ασχολούνται. Παίζουν μαζί του. Όλη μέρα έχουν σε ένα καναρίνι μέσα, ένα κλωδί. Και παίζουν με το πουλί τους. Πραγματικά. Θέλω να πω και κάτι άλλο τώρα για το κανάλι του κ. Σαββίδη. Open. Ναι. Θα πάρει και τη γυναίκα του Νικολαίδη εκεί. Θα πάρει. Κάνει εκπομπές ήδη εδώ και καιρό. Ναι. Βέβαια. Πόσο πίσω έχω μείνει. Α, φίλε. Φαντάζεσαι πόσο τηλεόραση βλέπω, ε. Εδώ και καιρό κάνει ταξιδιωτική εκπομπή με μαγειρικές. Με νούμερα τραγικά, βέβαια. Γιατί... Ναι, δεν τη βλέπει κανένας δηλαδή. Γι' αυτό δεν την έβλεπα και εγώ. Απλά πράγματα. Είδες που δεν το ξέρεις. Είδες. Να πούμε και πάλι συγχαρητήρια και καλή τύχη στον κύριο Καρπετόπουλο που πάει να κάνει εκπομπή στο κανάλι του κυρίου Μαρινάκη. Θα δυσκολευτεί λίγο, είναι κόντρα ρόλος, αλλά θα τη βρει την άκρη. Θα βρει αυτό, ναι. Εμείς λοιπόν, είμαστε παιδιά με ανατροφή και αρχές. Το νου σας. Το νου σας. Την Κυριακή. Αυτό. Μην τρώτε πρόλογο από κανένα, όχι, έχει έξι απουσίες. Καλά, αυτά, άστατα, αυτά. Ναι, αυτά αλλού. Προπολού τα γράφουμε στο χιόνι. Αυτός που ψήφισε κόντρα στο ΠΑΟΚ θα κυνηγηθεί, μεταφορικά το λέω, στο θάνατο. Αγωνιστικά. Μεταφορικά. Στον Κιάδα. Η κλωτσιά που ρίχνει ο Λεωνίδας. Τελείωσε. Στον άλλον που πάει να του κάνει σουξουμούξου και του λέει να παίξει ανατροπή να πούμε τους Πέρσες. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ζουμουσού, ζουμουσού, αδερφέ μου. Την αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο σε όλα τα ζουμουσάκια, να περνάτε καλά. Φιλιά, φιλιά πολλά. Να είστε πάντα κοντά σε πάγο, γιατί έτσι χρειάζεται. Δεν πέφτει με τίποτα, ούτε με πάγο, ούτε με τίποτα. Αυτό ακριβώς. Αυτό, τίποτα. Να πω ότι, κάτι, μια σημαντική πληροφορία, σε ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία, φίλε μου Παναγιώτη. Μετά από την επιτυχία που είχαν τα παοκτσάκια που φεύγαν τα πούλμαν και ανοίγαμε τρύπες στον πάγο για να ψαρεύουν οι Εσκιμόοι, ξέρετε με τι. Υπήρξε έντονη κινητικότητα και πλέον καλούν τα καραβάνια και για γεωτρήσεις. Γιατί βρέθηκε, λέει, κοίτασμα πετρελαίου. Θα βρούμε πετρέλαιο δηλαδή, εντάξει. Και έλεος και πετρέλαιος. Φιλιά! Θα σώσουμε τη χώρα. Ναι, ρε φίλε. Φιλιά. Αυτά. Δεν πέφτει με τίποτα. Είναι μια πολύ ωραία έκφραση. Καλημέρα σας. Κωνσταντίνε, Χριστός Ανέστη. Ω, καλός το φιλάρετο. Αληθώς ο κύριος. Αληθώς. Όπως έλεγαν στον Αστερίξ, το λάδι της πέτρας. Το λάδι της πέτρας. Ναι. Φανατικά Αστερίξ. Αγαπάω και Αστερίξ και Λούκι Λουκ. Με το κιλό. Φοβερό χιούμορ. Εντάξει. Τι να πω. Λοιπόν, είναι τρελή αυτή η παοξίδες. Έτσι δεν έλεγε. Πόσο μπορεί κανείς να κοροϊδεύει τον εαυτό του και όλους μας. Πόσοι μαζεύτηκαν εκεί πέρα για να αποφασίσουν τώρα πριν δύο μέρες. Αρκετοί. Ήταν αρκετοί, έτσι δεν είναι. Τζάμπα πήγαν. Και όταν πήγανε, τι διαπιστώσανε. Ότι παιδιά καφέδες. Καφέδες να πάρουμε, παιδιά. Βλέπω εδώ τη φωτογραφία. Περίμενε. Ένας, δύο, τρεις. Η αστυνομία, λέει, 9, 10, 11, δεν είχε δικαιοδοσία. 20. Τόσες μέρες. Όλο αυτό το καιρό δεν το ήξερε η αστυνομία να το πει, γιατί όχι, έπρεπε να συγκεντρωθούν για να το πει αυτό το πράγμα. Ήταν κίντερ έκπληξη. Τζα! Παιδιά, να σας πω ότι αυτός που θα αποφασίσει δεν είναι εδώ σήμερα ο υπουργός. Α, τι ωραία! Να παίξουμε ένα κουνκάν, ένα Θανάση, μια μπλόφα. Να παίξουμε ένα γκρινιάρι. Δείχνει καθαρά ότι θέλουν να το φτάσουν τρεις μέρες πριν τον αγώνα. Καλά, εννοείται. Και να πούνε, παιδιά, τώρα. Τελειώσαμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ένα είναι θα αυτό. Πολύ το σωστό. Παιχνίδι εκεί πέρα. Πολύ σωστό. Το σκεπτικό. Το άλλο, το άλλο που κάνουν τι. Σου λένε ότι δεν θα δώσουν καθόλου εισιτήρια για να πούνε, παιδιά,
10.000 έκανε να πει: α, πάλι καλά! Έτσι, δηλαδή από το τίποτα, από τα ολότερα, καλή και Παναγιώτανα που λένε. Άλλο τέχνασμα κι αυτό. Και αυτό που λες είναι, δηλαδή πέραν της φαντασίας το 10.000, μπορεί να σου πει 10 άτομα από τον καθένα. Κατάλαβες. Δυστυχώς έχουν το πεπόνι και το μαχαίρι, το καρπούζι και το μαχαίρι και κάνουν ό,τι γουστάρουν τώρα. Αλλά όχι να μας κοροϊδεύουν και έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή να διαπιστώσει η αστυνομία ότι δεν έχει δικαιοδοσία, έπρεπε να συγκεντρωθούν όλοι αυτοί εκεί πέρα. Τι να πω. Έκπληξη. Οποία έκπληξη. Α, παιδιά, τι έγινε. Πέφτουν όλοι από τα σύννεφα εντωμεταξύ, χωρίς δίχτυ από κάτω. Γεμίσαμε όλο πες. Το άλλο το παραμύθι, το βαρ λέει. Το βαρ είναι ένα φορτηγάκι. Δεν μπορεί το φορτηγάκι να πάει στην Ξάνθη, στην Πάτρα, στο Βόλο, στην Κρήτη. Δεν μπορεί το φορτηγάκι. Γιατί, παιδιά, το βαρ. Τώρα σας έπιασε ο καημός. Τώρα σας έπιασε. Κόψιμο. Τι είναι γαστρεντερίτιδα, τσιρλιπιπί που δεν προλαβαίνετε. Επειδή κατάλαβαν ότι με ξένους διαιτητές δεν έχουν τη μεγάλη ανατροπή που γουστάρουν και σου λέει να βάλουμε και το βαρ, γιατί άμα κάνει ο διαιτητής λάθος μπορεί να κάνει βάρος μας. Γιατί αυτό τους έπιασε τώρα ο πόνος. Έτσι. Γιατί με ξένον διαιτητή προς το παρόν δεν έχει κερδίσει κανείς άλλος. Είναι αστείο, αλλά άμα θα τελειώσει και αυτό το παιχνίδι, θα είναι ένα τεράστιο ρεκόρ για τον ΠΑΟΚ. Θα είναι η ομάδα που έχει ωφεληθεί στο απόλυτο επειδή παίζουν ξένοι διαιτητές και είναι στα ίσα. Εκεί φαίνεται καθαρά το ποιος αδικείται και ποιος όχι. Πώς την πρώτη χρονιά που είχε ξένους διαιτητές ένα πράγμα το πήρε ο ΠΑΟΚ, φαντάσου να έρθει και το ΒΑΡ. Και πέρσι στον τελικό, έτσι. Δηλαδή, από εκεί ξεκίνησε ο Μπορμπαλάν, πώς το λέγανε τον Ισπανό, αυτό το τσακάλι που δεν του ξέφευγε ούτε κουνούπι, φίλε. Ξέρεις τι είπα μόλις τον είδα, τα πρώτα λεπτά. Ό,τι αποφασίσεις θα το δεκτώ. Σαν ΠΑΟΚ το είπα, φίλε. Ό,τι εσύ σφυρίξεις, εγώ θα θεωρήσω ότι είναι σωστό. Όχι αυτό που λέγαμε τόσο καιρό. Ό,τι και να σφυρίξεις, είσαι στημένος. Γιατί είναι η πρώτη χρονιά που τα λάθη τα δικαιολογώ. Δεν μπορείς να πεις κουβέντα. Ακριβώς. Και ας έστειλαν και μέτριους. Με την ΑΕΚ, με τη Χάρτινη κάτω, ήταν μέτριος ο διαιτητής, έτσι. Μα έχουν στείλει άχρηστος, όχι μέτριος. Τέλος πάντων. Έχουν στείλει διαιτητές που ουσιαστικά δεν θα παίζανε με τίποτα σε κανένα προηγούμενο. Απλά είναι αγγελούδια μπροστά στους κομμίνιδες, τους παπάδες, τους ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Και τους διάφορους. Και εύχομαι τουλάχιστον να βρούμε μια λύση, γιατί ακόμα δεν βρέθηκε η λύση. Ακόμα οι διαιτητές που παίζουν οι Έλληνες έχουν την νοοτροπία του Καρπετόπουλου. Και θα έχουν την οτροπία. Καλή επιτυχία στον Καρπετόπουλο στο κανάλι του Μαρινάκη. Ακριβώς. Καλή επιτυχία. Γεια και χαρά. Φιλιά. Εμάς πάντως δεν μας είπε να πάμε. Λέω. Εμάς και άλλους πολλούς. Θα μπορούσε. Δεν υπάρχουν εξαιρετικοί δημοσιογράφοι. Ας εμείς είμαστε ψυχαγωγοί, διασκεδαστές. Ασχέτως που έχουμε τελειώσει και δημοσιογραφία. Δεν ξέρω αυτοί αν έχουν τελειώσει. Εμείς τελειώσαμε. Αλλά εμάς δεν μας είπαν. Αν μας λέγανε θα πηγαίναμε, δεν θα πηγαίναμε. Αυτούς τους είπαν πήγαν. Λέω. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Γεια σου Κολομπάμπουε χώρα που δικαιώνεσαι κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Τα παιδιά λέει θα προηγούν σε μηνύσεις. Ναι. Δεν μπορεί να συγκρίνεται τη χώρα μας με εσάς λέει. Έτσι. Είναι λέει τροπή. Ναι. Φέρανε 4 ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη. Γιατί αυτοί νομίζουν ότι είναι ένα αργό σχολείο εδώ πάνω. Ρε παιδί μου, σου λέει χαλαρά είναι, πίνουν καφέ. Ναι. Πήγαν 4 στελέχη της ΠΑΟΚ, πληρώσαν πόσα λεφτά πληρώσαν για να πάνε. Επειδή έχουμε το Σαββίδι, δεν σημαίνει ότι έχουμε χρόνο και έχουμε χρήμα για ξόδεμα ή για χαβαλέ. Επειδή οι αστυνομικοί διευθυντές ή ο κύριος Βασιλιάδης έτρωγε μακαρόνια με κοιμά και δεν ήταν οι άλλοι αναρμόδιοι για να αποφασίσουν. Ναι. Εντάξει. Όπως το λες. Αλλά να ξέρεις ότι επειδή ήμουν μέσα στη συσκέψη, όπως ήταν και οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ, είχαν ανοιχτή ακρόαση απίστευτα πράγματα. Γινόταν κλειστή συσκέψη και τα έβγαζαν live οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ. Δηλαδή, κανονικά, δηλαδή για να καταλάβεις γιατί σύγχαμα έχει γίνει αυτό το μόρφωμα που έχει φτιαχτεί το 2014. Και ξέρεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, ξέρεις πώς τα έδιναν οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ειδικά της ΑΕΚ. Χαρτί και καλαμάρι. Χαρτί και καλαμάρι, εννοείται. Εμείς άμα τους τα δίναμε όμως, τους δίναμε χαρτί και παλαμάρι, να ξέρεις πως τι. Έτσι, χαρτί και παλαμάρι. Ναι. Λοιπόν, οι αποφάσεις είναι οι εξής, οι προτάσεις μάλλον. Να παιχτεί όχι στο προ που είπε ο Παναγιώτης, δεν το άκουσε καλά, αλλά στο προπό, επειδή το διοργανώνει ο κύριος Μελισανίδης, για να μπορεί να έχει το πάνω χέρι. Αν θα γίνει σε γήπεδο άλλο εκτός του ΆΚΑ, θα γίνει στο Βόλο,
και η ομάδα θα παρουσιαστούν στην πεζογέφυρα πάνω. Πολύ ωραία. Στην του αστυνομικού διευθυντή του 2017. Πολύ υπάρχει ωραία σκέψη. Να έρθει ο Night King από τον Game of Thrones, αυτός που ανασταίνει τους νεκρούς, για να διοργανώσει τον τελικό, αν είναι και κλεισμένο το θυρών, γιατί θα υπάρχει μεγάλη νέκρα στις κερκίδες. Να το ξέρεις αυτό. και αφή μπαμπούλα, αφή τεκτονίδη ή χορηγία. Ναι, κανονικά και άλλοι, και άλλοι πολλοί. Και επίσης θα μιλήσει στο ημίχρονο για το πόσο διαφορετικό είναι να είσαι ΑΕΚ ο Θωμάς Μητρόπουλος. Και θα πει για το εφαγωνίζεστε και κατά του της παράγκας και του στημένου στο ποδόσφαιρο. Αυτά τα παιδιά θα τα ακούσουμε, είναι νομίζω πολύ σημαντικά. Και σε συντήτα θέλουμε. Ναι, και αντί για το ΒΑΡ θα είναι ο Βαρούχας. Έχουμε φάει το ματσά και μας έχει κάτσει εδώ η μπάλα, είναι το λάκτισμα και το βλέπουμε και κάτι. Έφαγα κάτι του κάτια και μου κατσαβαριά έτσι τα λοιπά. Και κάτι τελευταίο, Κωστή μου, ο αδερφός ο Βασίλης, ο οποίος έχει περάσει τα πάνδυνα και πραγματικά πιστεύω ότι ξέρει πόσο σημαντικό είναι να είσαι παοκτσής, γιατί αυτός είχε και το τεράστιο θέμα με τα παιδιά του που είχαν κάνει την εγχείρηση χάρη στον Ιβάν Σαβίδη. Έχουν λύσει το πρόβλημα της ζωής τους που κινδύνευαν ακόμη για να πεθάνουν. Είδες, η μάνα όμως, φίλε, δεν τον άντεξε τον καημό. Δεν άντεξε. Γι' αυτό πρέπει όλοι εμείς, όταν βγαίνουμε στα ραδιόφωνα και καλούμε την ομάδα μας, να μην πάει ο κόσμος στη Ξάνθη, να μην πάει ο κόσμος στα Γιάννενα, να μην πάει ο κόσμος εκεί. Παιδιά, υπάρχει Κοσμάκης που περιμένει ολόκληρο τον χρόνο να δει την ομάδα του. Οξύ από αυτό. Είναι οξυγόνος τα πνευμόνια του. Μια φορά οξυγόνο. Αφήστε τον κόσμο, σας το είπαμε όλη τη χρονιά. Φοβόμασταν να εριστούμε μη τυχόν και λερώσουμε το βρακί μας. Φτάνει. Ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλώσει, έχει γίνει τεράστιος. Ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Ξέρουμε ότι είναι όχι απλά βρώμικοι, είναι συχαμένοι. Χρήστο, δεν έχουν λέγαμε, να αγωνίζονται καθαρά ποτέ. Λέγαμε όλη τη χρονιά. Η εμπιστοσύνη στους δικούς μας υπάρχει. Στους άλλους δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Το ξέρουμε. Η ανησυχία μας δεν ήταν για τα δικά μας παιδιά που αφού πέρσι στα δυο αυτά μάτς, στην κλοπή, στη λαμογιά του αιώνα, έδειξαν αυτή τη στάση. Ακριβώς. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που μπορεί να βάλουν μια φανέλα ασπρόμαυρη και να πάνε να κάνουν σαματά, γιατί αφού δεν μπορούν αγωνιστικά πλέον, θα ψάξουν άλλους τρόπους. Αυτό λέμε, κατάλαβες. Το που ξέρω, Κωστή μου, απλά επειδή έχουν καταφέρει και έχουν βρει αυτόν τον τρόπο για να μας θερούν τη χαρά, με κάθε τρόπο. Δεν γίνεται. Πρέπει και εμείς να βρούμε τη λύση και να τους τη βγαίνουμε. Να μην αφήνουμε να πέφτει κάτω τίποτα. Τίποτα. Θέλετε άδειο, άκα, δεν θα γίνει εκεί. Εμείς δεν συνεπικουρούμε. Τέλος. Μα οι άνθρωποι είναι τόσο αστείοι που επικαλούνται κατά το δοκούν τις προκηρύξεις κτλ. Ενώ το ΒΑΡ δεν υπάρχει στην προκήρυξη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Μια δικαιολογία. Δηλαδή, Ινταλίκα, ναι. Έτσι. Το ξαναλέμε. Το ΒΑΡ είναι σε ένα προκήρυξη. Μια γελιότητα, Κωστή μου. Για άλλη μια φορά ξεμπροστιάζονται. Να πάνε αύριο το απόγευμα σε 6 ώρα στην Νεάπολη. Το γυναικείο τμήμα Handball πάει να πάρει και αυτό το double. Μετά από πολλά χρόνια κόντρα στη Νέα Ιωνία που είναι ο κακός μας δαίμονας. Αλλά φέτος νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τους πετάξουμε στην άκρη, όπως πήραμε το κύπελο. Και το βόλεϊ να πάρει σήμερα τον τίτλο, γιατί το αξίζει, γιατί αν θυμάσαι, Κωστή, και να τελειώσω, εκείνο τον τίτλο που πήραμε στο Ρέντι τότε, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Με τις καρέκλες, αν θυμάσαι είχαν αλλάξει 2 ώρες στην έναρξη του αγώνα. Ναι, για να βολέψει η φιέστα, για να βολέψουν οι φιέστες τους. Και ξέρεις που τη βάλαμε τη φιέστα. Καλά, φίλε. Να πω κάτι τελευταίο. Μου μυρίζει τσίκνα στο κορδελιό. Έτσι. Θα τα πούμε το βράδυ. Όχι, αλλά κάτι μου μυρίζει, λέω. Κάτι ετοιμάζεται. Κάτι μου μυρίζει γι' αυτό. Κάτι... θα έχουμε ένα συστήρι μεταξύ μας εκεί, ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Μαξιλάρα σε θεάθη, σε γειτονιές περίεργες, θα πούμε. Με σούβλες. Με σούβλες. Φιλιά. Γεια σου, Χριστάρα. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα. Αγόρι μου, Παναγιώτη μου, ζουμουσάκι μου, παοξάκι μου, υπέροχο. Πρωταθλητή μου, αγαπημένε μου φίλε! Δόξα το Θεό, εσύ πες μου, εσύ! Καλά. Αγόρι μου. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Παναγιωτάκη μου. Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά, αγόρι μου. Φιλιά. Αφού αυτοί βρίσκουν δύναμη, εμείς κι αν θα βρίσκουμε. Αφού αυτοί βρίσκουν, έτσι... εμείς, κι αν πρέπει, να βρίσκουμε. Αυτά, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Τι,
Κλήρωση θα κάνω, ρε. Τώρα, θα κάνω. Δεν υπάρχει. Δώσε λίγο ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 71. Το 45. Το 45. Το 45 είναι ο... Κάτσε λίγο να δω. Κόνσουλας ή κονσούλας ή κονσουλάς Βασίλης. 552. Βγάλ τον αέρα, Μαριλής, αν προλάβεις. 6944 σε 552. 6944. Ε? Δεν είναι? Ήρθε? Όχι? Όχι. 6944 σε 552. Κόνσουλας, κονσουλάς, κάπου πάει ο τόνος. Βασίλης, να πω, χορηγή δεύτερης ώρας λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή κλαίνε πάνω από τα τραπέζια όταν είναι όρθια να φύγουν, έτσι, όταν πρέπει να φύγουν, τέλος. Γεια σας, κλαίνε. Πεντανόστιμα, 705-750 λιβαριά. Και επίσης, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο και φοροπρόβλεψη τα πάντα. Φοροπρόβλεψη.gr, μπείτε. Ναι! Ναι, ναι. Γεια σου, Βασίλη! Γεια σου, κάτω το καλό που πήγε πίπινο καψούρι, πώς το λέει. Ε, καλός είσαι! Το πλησίασε, είναι το 100% καταπληκτικό από το σκόρχο πίπινο καψούρι. Ναι, είσαι πολύ κοντό, είσαι δυνατός. Πού πάει ο τόνος, ρε Βασίλη, βγάλε με λίγο από το. Κόνσουλας. Κόνσουλας. Ναι, είπε την καταπληκτική από ένα πρωί στην ώρα τραγούμε με τη μουσική. Πού να θυμάμαι, αδερφέ, δεν θυμάμαι τι έχω πει πριν από ένα τέταρτο. Α, στο λεωφορείο! Α, σωστό, σωστό, βέβαια! Εσύ που πήρε στροφή, οδηγό είσαι ο οδηγό του ΑΣΤ. Τώρα σε θυμήθηκα, αδερφέ. Που έκλεισε τον δρόμο για να με χαιρετήσει. Κόνσουλα, από σήμερα ο ήχο θα βγαίνει από την κόνσολα. Και όχι από την κονσόλα. Τα αλλάζουμε όλα, αδερφέ. Λοιπόν, να είσαι γερό, πάντα και τυχερό. Θα στείλω το όνομά σου στην ηλεκτρονέτ. Πηγαίνει, παίρνει την Ιχιάρα, LG, κορυφαία φίρμα, φίλε. Πάρα πολύ ωραία. Να είσαι πάντα τυχερό, αγόρι μου. Και εσύ, αγόρι μου, και εσύ να είσαι. Φιλιά, γεια σου, Μπίλη. Γεια σου, Βασίλη μου. Γεια σου, Βασίλη μου. Όπως είπα, Βενιζέλου 50, απέναντι το Δημαρχείο, το παλιό. Εκεί, φοροπρόβλεψη, Γιώργος Μουτσιάνας. Μπείτε και στο φοροπρόβλεψη.gr να δείτε τα πάντα για το περιουσιολόγιο, το πόθεν έσχεση, για τις δηλώσεις σας, τα πάντα, αυτός ξέρει. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Bye, bye! Ε, το νου μας την Κυριακή! Νίκη και μόνο νίκη, έτσι φεύγω. Το νου σας, ρε μάλα. Ζούμου σου, λέμε. Το νου σας καλά, ρε μάλα. Ρε μάλα. Το νου σας, ρε μάλα. Το νου σας καλά, ρε μάλα. Ρε μάλα.